Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εξελίξεις. Εδώ είναι σήμερα το ραντεβού μας για να συζητήσουμε στην ουσιαστικά τελευταία εκπομπή πριν τις εκλογές του Πονητηρίου τα όσα αφήσαμε και δεν συζητήσαμε. Θα μου πείτε τώρα τι αφήσαμε και δεν συζητήσαμε, τι έμεινε, ποια υπόθηκαν ή ποια δεν υπόθηκαν, είναι κάτι το οποίο θα το κρίνουν αυτοί οι οποίοι θα πάρουν τις τελικές τους αποφάσεις. Μέσα από την εκπομπή έκανε ένα απολογισμό ο απερχόμενος πρόεδρος, ο κύριος Σατσούλης. Μίλησε ο υποψήφιος πρόεδρος πρώτος, ο κύριος Δέμβας, και είναι αντιπρόεδρος. Μίλησε χθες ο κύριος Κίμων Παπαδόπουλος, μίλησαν και οι τρεις. Σήμερα είναι σειρά να μιλήσει ο κύριος Παύλος Ζησίμου, υποψήφιος πρόεδρος των επιμελητήρων. Σας καλωσορίζω κατά μόνας. Καλησπέρα σας. Σας και σε όλους τους τηλεθεατές. Συζητήσουμε ορισμένα θέματα, γιατί νομίζω προχθές δεν είχαμε ούτε την ηρεμία εδώ, ούτε την δυνατότητα να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Και σε μια τέτοια κουβέντα και στους τόνους τους υψηλούς στους οποίους εξελίχθηκε, με τα όσα ελέγχθηκαν και τα λοιπά, δύσκολα μπορεί να βγει ένα συμπέρασμα μέσα από ηρεμία. Αυτό είναι αλήθεια και λυπεί όλους μας. Περιμέναμε δηλαδή και εμείς να αναδείξουμε το πρόγραμμά μας, το οποίο είναι πραγματικά πρωτοποριακό, πραγματικά ρεαλιστικό και πραγματικά μεγάλο. Και πρώτη φορά έχει τεθεί ένα πρόγραμμα όπως το δικό μας. Δεν μας δόθηκε ευκαιρία. Σήμερα θα μας δοθεί σίγουρα. Και θα ήθελα όλος ο κόσμος να ακούσει για ποιο λόγο και τι θα κάνουμε εμείς την επόμενη μέρα στο επιμελητήριο. Εσείς πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η οξύτητα μέχρι στιγμής, και το λέω ότι θέλω τη δική σας οπτική, γιατί αυτά ξέρετε περνάνε και στο ψηφοδέλτιο και ενδεχομένως να περάσουν και σε απλούς ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε να ψηφίσουν, ή ενδεχομένως και κάποιος υπάρχει ο κίνδυνος να τους αποθαρρύνουν να μην ψηφίσουν, και αυτό είναι κάτι που φαντάζομαι το θέλει κανένας. Γιατί άκουσα κάποιους οι οποίοι μου έκαναν κριτική σήμερα, αντιλέω εισαγωγικά, και μου λέει: αυτές δεν είναι εκλογές σε επενητήριο. Εκεί λέει: ήταν Καλαματιανό. Σας βάζω και την άλλη οπτική, έτσι. Γιατί... Καλαματιανό που ήτανε. Καλαματιανό ο τρόπος που έγινε η κουβέντα. Ότι εξελίχθηκε σε Καλαματιανό εδώ. Αυτό εννοούσε. Και βέβαια οι ευθύνες, ξέρετε, εκτός από εσάς, αρχίζει και στο συντονιστή. Όταν μια κουβέντα γίνεται Καλαματιανό, το βάζω επί του συνόλου, έτσι. Δεν είστε μόνο εσείς τρεις. Σωστά. Κοιτάξτε να δείτε. Η δική μου η μετάφραση της προχθεσινής εκπομπής είναι ότι ο απερχόμενος 20 χρόνια αντιπρόεδρος έχει χάσει, δυστυχώς, και αυτό φαίνεται και από άλλες κινήσεις που τις βλέπω και στην αγορά αλλά και σε άλλες εκπομπές και σε διάφορες δηλώσεις του στο ραδιόφωνο, φαίνεται να έχει χάσει το έδαφος και και όλο αυτό που στην αρχή είχε, ότι ήταν ο σίγουρος αντιπρόεδρος που έρχεται με ένα σίγουρο δαχτυλίδι για μια σίγουρη καρέκλα. Αυτό λοιπόν από μόνο του φαντάζομαι ότι δημιουργεί ένα εκνευρισμό, διότι όλα έχουν γίνει πολύ γρήγορα, όλα έχουν γίνει τις τελευταίες 30 μέρες. Γι' αυτό δεν φταίμε εμείς, ή μάλλον φταίμε, αλλά στο βαθμό που νόμιμα και ηθικά το κάναμε και το προκαλέσαμε. Νόμιμα, νόμιμα ήθηκα, γιατί εγώ από το συμπέρασμα που έβγαλα προχθές ήταν τα περισσότερα, είπατε ότι είναι νόμιμα, αλλά άπτονται σε θέματα ηθικής. Κοιτάξτε. Διαχωρίσατε το νόμιμο από το ηθικό προχθές. Τώρα πάλι βλέπω το βάζετε. Όχι. Το νόμιμο και το ηθικό είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τελείως διαφορετικά. Το ότι κατεβαίνει ο συνδυασμός μας τελευταία στιγμή και τόσο δυναμικά. Τελευταία στιγμή που είπατε στο debate προχθές, μου είπατε ότι δεν ήταν κάτι το οποίο προέκυψε τελευταία στιγμή. Μου είχατε πει ότι είναι μια συζήτηση ανθρώπων η οποία ξεκίνησε εδώ και πολύ καιρό αυτή. Όχι, έτσι. Δεν το θυμάστε καλά. Ότι δεν ξεκίνησε εδώ και πολύ καιρό. Ξεκίνησε από τον Αύγουστο και μετά. Αυτή ήταν. Ναι. Αλλά αυτές οι όποιες φυγόκεντρες, θα θέλετε, τάσεις υπήρξαν κάποιων ανθρώπων ήταν για συγκεκριμένα περιστατικά. Δηλαδή ο μεν οικονομικός επόπτης, ο δε εντείνος, εσείς και τα λοιπά και κάποια άλλα, η Ειρήνη. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αποστασιοποιήθηκαν μέσα στον χρόνο, φαινόταν ότι είτε θα πάνε σπίτι τους, είτε θα τραβήξουν ένα δικό τους δρόμο, σωστά, ή ενδεχομένως θα υπάρξει μια ομαδοποίηση ανθρώπων, οι οποίοι μέσα σε αυτήν την αγωνία, από το χώρο τους, την κρίση και όλα αυτά τα οποία παρουσιάζονται, θα πούνε: ναι, εμείς πρέπει να δώσουμε το παρόν για να πούμε στην κοινωνία ότι κάποτε που μας εκλέξατε και μας ξαναεκλέξατε, και ενδεχομένως να μην ήμασταν παριστάμενοι όπως μας κατηγόρησαν κάποιοι αρκετά, έρχεται η ώρα να ζητήσουμε να κάνουμε την δική μας πρόταση. Υποθέτω, αυτό είναι δική μου υπόθεση, βέβαια. Σωστά, σωστά, όχι. Τελικά έτσι έγινε. Άλλωστε. Δηλαδή δεν είστε όλοι μαζί τελικά. Τελικά δεν είμαστε όλοι μαζί, γιατί δεν ήταν προσχεδιασμένο αυτό. Δηλαδή, πολύ σωστά το θέσατε, αλλά δεν ήταν κάτι προσχεδιασμένο από κανέναν μας. Πάντως, η απόφασή μας τελικά να είμαστε, να κατεβούμε εμείς ως αντίβαρο στο δαχτυλίδι που δόθηκε στον αντιπρόεδρο,
τελικά ήταν πολύ σωστή. Γιατί, και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στο δικό σας το debate, τη συζήτηση, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω, διότι ο αντιπρόεδρος αποκάλεσε εμένα εμποράκο, ουσιαστικά εξευτέλισε μία ολόκληρη, τη μεγαλύτερη κατηγορία των μελών του επιμελητηρίου, προφανώς γιατί δεν ανήκει σε αυτήν και προφανώς γιατί δεν έχει την αίσθηση του επιχειρηματία. Εσείς και... δηλαδή πιστεύετε ότι δεν πρέπει να είναι υποψήφιος, δεν δικαιούται να κατέλθει ως υποψήφιος βάσει του ότι η ιδιότητα του που είπατε είναι σύμβουλος. Δικαιούται. Για ποιο λόγο όμως τον προκαλέσετε? Προσέξτε. Και του λέτε τώρα εσύ τι μας λες, εσύ δεν είσαι καν επιχειρηματίας. Προσέξτε. Σαν να το λέτε ότι ηθικά δεν δικαιούσε να είσαι υποψήφιος. Ηθικά. Ναι. Αφού δεν είσαι τουλάχιστον επιχειρηματίας, γιατί έρχεσαι να κάνεις τον πρόεδρο? Κοιτάξτε, αυτό το είπατε, έτσι. Στον ιατρικό σύλλογο θα μπορούσε ενδεχόμενα, δεν γνωρίζω το καταστατικό του ιατρικού σύλλογου, αλλά θα μπορούσε ενδεχόμενα να είναι και κάποιος υπάλληλος του νοσοκομείου. Θα μπορούσε ενδεχόμενα να είναι μέσα στον ιατρικό σύλλογο και να διεκδικήσει την προεδρία. Αυτό όμως δεν θα ήταν αποδεκτό. Στο δικό μας πάντως χώρο, επί πολλά χρόνια είχαμε πρόεδρο όλοι οι δημοσιογράφοι στην SCM, δικηγόρο τον Βοητσίδη, ο οποίος Μάκης το πρωί ήταν μέχρι 9 με 3 στο δικαστήριο με τη στολή του δικηγόρου και μετά τις 3 έβγαζε τη στολή και έκανε τον δημοσιογράφο. Πάρα και αυτός ο άνθρωπος ηγήθηκε επί σειρά ετών με τεράστιες πλειοψηφίες. Εγώ μπορώ να μην τον ψήφισα, είναι δικαίωμά μου και άλλο κεφάλαιο. Και είναι και προσωπικός μου φίλος ο Μάκης. Αλλά θέλω να σας πω ότι πολλές φορές κάποια πράγματα στον κάθε κλάδο είναι με τις δικές σου ιδιορυθμίες. Και σας το λέω γιατί, ας πούμε, εμείς δεν έχουμε καμία ιδιορυθμία. Αφισβητήθηκε ότι πρέπει να είναι υποψήφιος ο Κίμων. Δηλαδή, για τον Κίμων. Από ποιον αμφισβητήθηκε? Τώρα μην βάζετε εγώ να κάνω το δικαστήριο. Θα σας απαντήσω εγώ. Ναι. Αμφισβητήθηκε. Δεν έγινε μια κουβέντα όμως μεγάλη, αν πρέπει να συμμετέχει ή όχι. Ωραία. Αμφισβητήθηκε λοιπόν από τον κύριο Δέμπα το κατά πόσον πρέπει ο Κίμωνας να είναι υποψήφιος, ο οποίος είναι μηχανικός. Αυτό που λέτε προκύπτει όμως από τον κύριο Δέμπα, γιατί εγώ από τον κύριο Δέμπα άκουσα τις δημόσιες δηλώσεις που ότι πρέπει να είμαστε όλοι κτλ. Να δεσμευτούμε, αλλά βέβαια να το διευκρινίσω γιατί έγινε και άλλη παρεξήγηση και οφείλω να την καταθέσω. Στο κλείσιμο της εκπομπής. Το έκανα για το καλό του κλίματος και για την, να πάμε σε μια ομαλότητα προς εκλογές. Είπα, όπως είστε και οι τρεις, να δεσμευτούμε σε κάποια πράγματα. Και δεσμευτήκαμε, νομίζω. Και δεσμευτήκατε και θεωρώ ότι έχετε λόγο και οι τρεις. Μου είπε όμως κάποιος ο οποίος έχει νομικές γνώσεις και έκανε πολλές εκλογές, με ποιο δικαίωμα εσύ τους άφησες, μου λέει, να συμφωνούν και να λένε που θα πάει κάλπη το βράδυ. Από πού, λέει, προβλέπετε και ποιος νόμος και ποια διαδικασία προσβάλλει μια επιτροπή που αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι είναι. Απαρτίζει την εκλογική επιτροπή και εκεί τους βάζει και δίνουν τα χέρια που θα κοιμηθεί το βράδυ κάλπη. Ήταν, μου λέει, φάουλ αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Μου το έκανα παρατήρηση, γι' αυτό σας το καταθέτω. Επειδή λοιπόν ξεκινήσαμε με το τι είναι νόμιμο και τι είναι ηθικό, το ηθικό νομίζω είναι αυτό που είπαμε εμείς. Διότι το συμφωνήσαμε κιόλας οι τρεις που είμαστε υπεύθυνοι για αυτή τη διαδικασία. Υπεύθυνοι, εμείς δεν ξεκινήσαμε, εμείς δεν τελειώσουμε, δηλαδή αυτό εννοώ υπεύθυνοι. Και υπάρχει και η επιτροπή, την οποία πρέπει προφανώς να συνέλθουμε, να συζητήσουμε και να πούμε εμείς τι αποφασίσαμε και αν αυτό μπορεί να γίνει. Τώρα, αν υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να γίνει, που δεν είναι νόμιμο δηλαδή, αυτό να το συζητήσουμε. Αυτό έγινε γιατί σήμερα είναι Τετάρτη βράδυ, αύριο ξημερώνει Πέμπτη. Η κουβέντα τελείωσε Δευτέρα βράδυ. Έγινε ή θα προκύψει? Όχι, αυτό? Φαντάζομαι θα προκύψει. Ή αύριο ή μεθαύριο. Μάλιστα. Είναι σε αυτές τις δύο μέρες. Πάμε και από αυτό. Φεύγουμε. Έβαλα λίγο τα διαδικαστικά γιατί είναι ευκαιρία τώρα που έχουμε εδώ πολύ ηρεμία και πολύ χαμηλούς τόνους. Να κλείσουμε ή να απαντήσουμε τυχόν ερωτήματα ή τυχόν θέματα τα οποία προκύψανε στην προχθεσινή κουβέντα. Υπήρχε δυσκολία. Εγώ αντιλαμβάνω από τον καθένα σας στα δύο λεπτά, τρία να απαντήσει σε κεφάλαια τα οποία απαιτούν και χρόνο και δυσκολία ανάπτυξη σκέψεων. Έτσι. Το να σου λέω τώρα εγώ σε δύο λεπτά, κύριε Ζησί μου, τι το όραμά σου για το εκθεσιακό κέντρο, δεν απαντιέται σε δύο λεπτά. Το να πω σε δύο λεπτά τι θα κάνεις με το πάμπιο, σωστό ή λάθος. Δεν νομίζω ότι απαντιέται σε δύο λεπτά, έτσι. Γι' αυτό και είδα τη δυσκολία στο τέλος όταν μπήκαμε στο διατάφτα και σε αυτήν τη δυσκολία προσπαθήσατε πετώντας είτε την μπάλα είτε ο ένας φιλονικώντας με τον άλλο να χάσουμε το διακύβευμα. Που το διακύβευμα είναι εκλογές. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ήθελα να σας μιλήσω, αλλά αν θυμάστε καλά, διακοπτόμουν συνεχώς. Εν πάση περιπτώσει, μην επανέλθουμε στο ίδιο. Άλλο θέλω να πω. Ναι, δεν από έχει... τη στιγμή που συντονίζω εγώ, την ευθύνη την παίρνω εγώ, έτσι. Όταν συντονίζει κάποιος. Και στο τέλος δεν μπορούν να απαντηθούν κάποια. Εγώ πήρα την ευθύνη και είπα στα όποια δεν απαντήθηκαν, πες ότι φταίω εγώ. Ωραία, τώρα λοιπόν είμαστε εδώ. Ναι, λοιπόν, και ξεκινάμε. Δεν θα ξαναβάλω το ερώτημα αν θα συνεργαστείτε ή όχι, γιατί δεν έχει νόημα. Με την έννοια ότι εμένα το δικό μου συμπέρασμα βγήκε και των τηλεθεατών και θα το κρίνουν την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη ή στην κάλπη.
Όμως το ζητούμενο είναι η επόμενη μέρα, η δική σας η αγωνία, ποια είναι σε ό,τι αφορά την ευρύτερη θέση της Καβάλας στην περιοχή. Διότι πριν πάμε στην τοπική αγωνία που είναι τα ζητήματα του νομού και του επενδυτήριου, το επενδυτήριο θα πρέπει να έχει θέσεις και ως εκπρόσωποι στο περιφερειακό κομμάτι, το οποίο προχθές λίγο πέρασε στα ψηλά. Αλλά είναι ένα το έθεσα. Το έθεσα εγώ, αν θυμάστε. Εγώ το έβαλα το ερώτημα και δεν. Καλά το βάλατε. Και πέρασε, είδα η ερώτηση αυτή. Δεν. Δεν νομίζω, απαντήθηκε. Πού θα χτυπήσω το χέρι, εγώ θέλω ευθέως να μου πείτε. Ότι στο αυτό και σε αυτό, γιατί είπε ο Κίμων, εγώ θέλω να στείλω λέει το ζυσί μου να πάει και να τα κάνει γυάλα και τον Δέμπα να κάνει τον διπλωμάτη. Το θέμα δεν είναι να τα κάνουμε το γυάλα τον διπλωμάτη. Πια εστιάζουμε όμως ότι είναι σημεία, όχι να το πω αντιπαράθεση, όπου η Θράκη με την Καβάλα Δράμα βρίσκεται σε δεύτερη ταχύτητα. Ποια είναι κάτι γνώμη σας σε αυτά τα οποία το επιμελητήριο δεν όρθωσε ή μπορεί να ορθώσει ή είναι σε αρμοδιότητες. Γιατί ξέρετε και κάποιοι μου λένε, προσέξτε λέει, ψηφίζουμε πρόεδρο επιμελητηρίου. Δεν ψηφίζουμε κάποιον ο οποίος ενδεχομένως εκφεύγει τον αρμοδιοτήτο του με αυτά τα οποία εδώ μας λέει στην προεκλογική του καμπάνια. Και αναφέρονται προς όλους, έτσι. Δεν είναι μορφή για εσάς προσωπική. Τι είναι αυτό που εκφύγαμε τις. Εκφεύγουν. Σε πού εκφύγαμε εμείς. Ότι... Γιατί οι υπόλοιποι δεν. Δηλαδή η θέση της τωρινής διοίκησης είναι ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα μέχρι στιγμής. Άρα αυτή η διοίκηση δεν νομίζω να εκφεύγει από πουθενά. Μάλλον δεν υπάρχει πουθενά. Όχι. Το ερώτημα ήταν αν αυτά τα όσα λέγονται τώρα προεκλογικά. Αυτά που λέγονται λοιπόν. Αν είναι όλα πράγματα εφικτά που μπορεί να γίνουν. Σωστά. Και όχι είναι πράγματα τα οποία λέγονται προεκλογικά και εκφεύγουν των πραγμάτων που μπορεί να υλοποιηθούν αύριο. Σωστά. Αυτό είναι το ερώτημα. Σωστά. Αν λοιπόν διαβάσουμε προσεκτικά το πρόγραμμά μας, το οποίο είναι αναρτημένο εδώ και τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες στο site μας και είναι αναλυτικότατο. Και είναι τόσο αναλυτικό γιατί εμείς δεν φοβόμαστε να το υλοποιήσουμε. Έχουμε μέσα όλες τις λεπτομέρειες για τις οποίες θα κριθούμε αύριο, αν χρειαστεί. Άρα λοιπόν, ξέραμε και τι γράψαμε. Ξέραμε ποιοι τα γράψανε. Είναι άνθρωποι και της αγοράς και επιστήμονες και έχουμε ένα αποτέλεσμα, πιστεύω, φανταστικό. Το οποίο εμείς δεσμευόμαστε ότι θα το κρατήσουμε και θα το τηρήσουμε. Και αυτό θα κάνει και το επιμελητήριό μας, επιτέλους, ένα από τα ισχυρά επιμελητήρια, όχι της Βορειοελλάδος, αλλά ολόκληρης της Ελλάδος. Τώρα, μου είπατε ότι υπάρχουν δύο ταχύτητες στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Διεκδικήσαμε με τον τρόπο που έπρεπε να μην φύγουν οι υπηρεσίες και να πάνε όλοι στην Κομωτινή. Αν το διεκδικήσαμε, τι καταφέραμε. Αναφέρεστε για τελευταία, υποθέτω, 37 χρόνια, έτσι. Όχι, δεν είναι 37 χρόνια. Μετά το 81 αρχίζει η αποψήλωση της Καβάλας. Ωραία. Η κυρίως αποψήλωση όμως έγινε τα τελευταία χρόνια. Μην το λέτε αυτό. Τότε, άμα θεωρείτε τα 37 χρόνια, είναι ακόμα χειρότερα. Η βασική αποψήλωση ξεκίνησε και έγινε το διάστημα 88-94. Ήταν η εκτέλεση, θα έλεγα, στο Δόξα Πατρί. Ωραία. Η περιοχή δηλαδή κυριολεκτικά αφανίστηκε και έπαψε να είναι πια πρωτεύουσα. Γι' αυτό και τότε κήρυξε και ο Δήμαρχος Καβάλας ως ανεπιθύμητο πρόσωπο το Σκανδαλίδη και είπε ότι εδώ στην Καβάλα, όσο θα είμαι εγώ Δήμαρχος, είσαι ανεπιθύμητος και δεν πρόκειται να έρθει στην Καβάλα για αυτά τα οποία έχει κάνει στην περιοχή από τον νόμο Καβάλας. Τα βάζω χρονικά λίγο για να θυμίζω και το πότε συνέβησαν αυτά τα γεγονότα, γιατί ήταν πολύ σοβαρά για την Καβάλα, έτσι. Δεν ήταν σωστά. Το καλό Καβάλα, το ξαναλέω, νομός Καβάλας. Όταν κάτι φεύγει από την Καβάλα, πάει συνολικά. Δεν πάει, δηλαδή μην το βάζουμε Χρυσούπολη, Ελευθερούπολη, το καθένα τραβάει το δικό του δρόμο ή θάσος. Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε ζητήσει αποκέντρωση από την Αθήνα. Στη συνέχεια ζητήσαμε αποκέντρωση από την Κομωτινή. Ή μάλλον δεν το ζητήσαμε και πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το πω εγώ. Θέλουμε αποκέντρωση από την Κομωτινή, ενώ θέλαμε και αποκέντρωση από την Αθήνα. Και έξω από την Καβάλα θέλουν αποκέντρωση από την Καβάλα. Βλέπετε λοιπόν ότι ο κάθε ένας προσπαθεί από το δικό του μέρος να κρατήσει όσα περισσότερα γίνεται. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θέλουμε αποκέντρωση παντού, από την κορυφή μέχρι κάτω. Δεν γίνεται η αποκέντρωση να είναι επιλεκτική. Και αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το διεκδικήσουμε. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να διεκδικήσουμε. Η Χρυσούπολη θεωρεί ότι είναι ρηγμένη ένα της πόλης Καβάλας, γιατί είδα και από υποψηφίους σας, οι οποίοι λένε μέσα ότι δεν θα πρέπει το επιμελητήριο να είναι επιμελητήριο της Καβάλας, θα είναι επιμελητήριο του νομού Καβάλας. Υπάρχει μια πίκρα, υπάρχει ένα παράπονο και το βάζω με τη διάσταση. Γιατί βάζετε τη Χρυσούπολη, αυτό έχει σχέση με όλο τον νομό. Βάζω τη Χρυσούπολη γιατί είναι ένα πολύ δυναμικό μέρος. Και δεν είναι ένα τυχαίο μέρος και το λέω τη Χρυσούπολη. Σωστά. Γιατί, και να σας πω κάτι, βλέποντας και το ψηφοδέλτιό σας, γιατί είδα όσες μπόρεσα τις συνεντεύξεις, δεν μπορούσα να τις δω όλες, αλλά είδα την πλειοψηφία. Το διέκρινα από ανθρώπους από την αγορά της Χρυσούπολης, από επαγγελματίες αυτό το οποίο σας προείπα.
Ωραία. Λοιπόν, τα ίδια συναισθήματα. Ο Λουκάς το είπε ειδικότερα. Τα ίδια συναισθήματα λοιπόν τα αντιμετωπίζουμε οπουδήποτε έξω από την πόλη της Καβάλας. Και να σας πω και κάτι. Ακόμα και μέσα στην πόλη της Καβάλας, αλλά στα λίγο περιφερειακά μέρη. Ότι δηλαδή το επιμελητήριο ξεκινάει από τον Άγιο Παύλο και τελειώνει στις Καμάρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να είναι από τα πρώτα που θα αλλάξουμε. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί δεν υπάρχει. Μπορεί να γίνει και παράρτημα, ας πούμε, στη Χρυσούπολη, κάτι γιατί μου λέει, ή στην Ελευθερούπολη, δεν ξέρω. Ρωτάω, δεν υπάρχει λόγος να γίνει παράρτημα. Εδώ πέρα βλέπουμε οι ΔΟΗ έχουν κλείσει, το ΙΚΑ έχει κλείσει, όλα έχουν κλείσει, γιατί θεωρείται ότι δεν υπάρχει λόγος με τη σημερινή τεχνολογία να υπάρχουν παραρτήματα. Και εμείς θα φτιάξουμε παράρτημα σε κάθε χωριό. Στη ΔΟΗ Καβάλας έχετε πάει να δείτε αν μπορεί να ξεπεριοριστεί κανένας. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε ΔΟΗ Καβάλας. Θέλω να σου πω γιατί το φάρατος παράδειγμα Εφταξίας, αλλά αυτές οι συγχωνεύσεις, οι οποίες δεν ξέρω για ποιους λόγους γίναν, οι πολίτες έχουν εξοργιστεί έτσι. Εμείς δεν είμαστε δημόσια υπηρεσία. Δεν είπα ότι είσαι δημόσια, άσχετο ναι. Εάν ο κόσμος πιστεύει ότι είναι δημόσια υπηρεσία, διότι σήμερα λειτουργεί σαν δημόσια υπηρεσία ή λίγο χειρότερα από μια δημόσια υπηρεσία. Αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να αλλάξουμε. Αυτό είναι που ο κόσμος κάνει να αποξιώνει το επιμελητήριο. Μάλιστα. Εσάς τι ήταν αυτό που σας έκανε να πρωτο ασχοληθείτε και να εμπλακείτε το 2006 με το επιμελητήριο? Καταρχήν το γεγονός ότι ήμουν επιχειρηματίας και ότι θα μπορούσα να συνεισφέρω κι εγώ κατά κύριο λόγο σε μια γεωγραφική περιοχή συγκεκριμένη του νομού και κατά δεύτερον στην κατηγορία των επιχειρηματιών που είναι κοντά σε εμένα και κατά τρίτον στο σύνολο των επιχειρηματιών. Η εκλογή σας τότε συνοδεύτηκε με κάποια καθήκοντα κατά τη διάρκεια της θητείας σας τότε, ας πούμε, εσείς είχατε κάποιο συγκεκριμένο ρόλο. Έχετε σαν απολογισμό να κάνετε τι κάνατε εσείς την πρώτη σας αυτή θητεία, ο σύμβουλος? Κοιτάξτε να δείτε, μόλις ξεκίνησε με την εκλογή μου, το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να κάνουμε εκδηλώσεις χριστουγεννιάτικες που υπήρχε ένα έλλειμμα σε συγκεκριμένες περιοχές του νομού. Υπήρχε ένα έλλειμμα γιατί δεν υπήρχαν ή υπολειτουργούσαν τότε οι εμπορικοί σύλλογοι. Άρα λοιπόν έπρεπε να, με πολλούς τρόπους να υποκαταστήσουμε αυτό. Εκεί νομίζω το έφερα όχι μόνο σε πέρας, αλλά είμαι και περήφανος για αυτό που καταφέραμε. Τι άλλο κάνετε στη διάρκεια της θητείας αυτής? Στη διάρκεια της θητείας αυτής μας καλέστηκε κάποια στιγμή να βοηθήσουμε σε κάποιες οικονομικές να κάνουμε κάποιες οικονομικές βοήθειες, να μαζέψουμε κάποια προϊόντα, χρήματα, τρόφιμα κτλ. Στα οποία πάλι ήμουν μπροστά. Αυτό μου ζητήθηκε, αυτό έκανα. Και φυσικά μέσα στα Δέλτα Σίγμα, τα οποία συμμετείχα κανονικά στην αρχή. Πρόκειται για μια πετυχημένη θητεία αυτή, η πρώτη, η οποία μιλάμε για το 6 μέχρι το 11. Νομίζω ότι ήταν μια όχι αποτυχημένη. Μάλιστα. Και να το βάλω και αυτό μια φορά. Ήταν νόμιμη η λειτουργία της? Δηλαδή οι εκλογές ήταν εντάξει νόμιμη. Το 6 οι εκλογές ήταν ok, γιατί 11 χρόνια μετά βλέπω από μέλη του συνδυασμού σας να λένε ότι δεν ήταν εντάξει αυτές οι εκλογές. Τι είναι αυτό που 11 χρόνια μετά μπορούμε να πούμε αν ήταν εντάξει ή όχι οι εκλογές? Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Διότι το 2006, όπως καταλαβαίνετε, εγώ πρωτοσυμμετείχα γενικότερα σε εκλογικές διαδικασίες οποιασδήποτε μορφής και δεν αντελήφθη τίποτα. Η αλήθεια είναι τα επόμενα χρόνια, αρκετά όμως μετά, άκουσα ορισμένα πράγματα στα οποία δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία. Λέγανε και εκεί δηλαδή αυτά τα ορισμένα. Ότι μέσω από κάποια. Δεν με ενδιέφερε, εν πάση περιπτώσει, να το αναπτύξω και περισσότερο, αλλά λέγανε ότι κάπου ανταλλάχθηκαν σταυροί. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω. Και δεν με αφορά να σας πω. Εννοείται για εσωτερικό ψηφοδέλτιο, υποθέτω. Γιατί δεν το ξέρω. Αυτό, ανταλλαγή σταυρών, υποθέτω είναι ότι σε ένα ψηφοδέλτιο που έχει δύο. Ανταλλαγή ψηφοδελτίων, σταυρών, λέγανε διάφοροι πράγματα. Ψηφοδελτίων είναι νοθεία. Κοιτάξτε. Η ανταλλαγή σταυρών δεν είναι νοθεία. Κοιτάξτε να δείτε. Ό,τι λέχθηκε, όποτε λέχθηκε, δεν λέχθηκε με στοιχεία. Μάλιστα. Τουλάχιστον στοιχεία που να ξέρω εγώ. Άπαξ λοιπόν και δεν υπάρχουν στοιχεία, εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό είναι όμως που σας έκανε να πείτε και προχθές εδώ στην κουβέντα ότι για το πού θα κοιμηθεί η κάλπη. Ήταν ενδεχομένως κάτι από αυτά τα οποία προείπατε? Ναι. Άρα λοιπόν μου λέτε μέσω διαφόρων φημών των οποίων υπήρχαν τη χρονική εκείνη περίοδο, αυτό σας έκανε στην πρόταση που θα μετέρχεται αύριο ή μεθαύριο να πείτε προφανώς με κάποια περαιτέρω επιχειρήματα. Γιατί μου είπατε Πέμπτη Παρασκευή θα βρεθείτε κατόπιν της συμφωνίας, να πείτε ότι κοιτάξτε, εμείς οι τρεις συμφωνήσαμε και προτείνουμε ένα 2-3. Πρέπει να διασφαλίσουμε, αυτό το ζητάω από την αρχή, πρέπει να διασφαλίσουμε τις εκλογές γενικότερα.
την επιτυχία των εκλογών. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινήσαμε, σαν πρώτο μας βήμα, ήταν να δημοσιεύσουμε ότι θέλουμε ένα επιμελητήριο με όσο τη δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους. Θέλουμε ένα επιμελητήριο που να μας έδινε τις λίστες για να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι ψηφοφόροι και να φέρουμε κι άλλους περισσότερους για να κερδίσει το επιμελητήριο από τις εισφορές που θα φέρναμε εμείς, όπως έκαναν όλα τα επιμελητήρια της Ελλάδος. Τέλος πάντων, από όλα αυτά προσπαθήσαμε, καταφέραμε κάποια πράγματα, ξυπνήσαμε αρκετούς επιχειρηματίες. Πάντως, εδώ που φτάσαμε, υπάρχει ένα δυστύχημα σε όλο αυτό, ότι περίπου το 60-65%, αν δεν κάνω λάθος, του εκλογικού, όχι του εκλογικού, των μελών του επιμελητηρίου, σήμερα θα απέχει από τις εκλογές η πετιότητα του επιμελητηρίου. Στις εκλογές όπου το 70% στη χώρα μας προκύψαν τα αποτελέσματα, γνωρίζετε, είστε ενημερωμένος για το ποσοστό αποχής το οποίο υπήρχε. Το ποσοστό αποχής αφορά... Γιατί έχουν πλησφι... τα 70% έχουν βγει ήδη. Όχι. Κάνετε λάθος. Δεν έχουν ψηφίσει τα επιμελητήρια όλα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κατερίνη, όχι. Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Εύρος, όλα πείσανε. Κάνετε ένα μικρό λάθος. Τα μέλη μας είναι 10.500. Θα έπρεπε να δώσουμε λοιπόν σε 10.500 ανθρώπους το δικαίωμα να έρθουν να ψηφίσουν. Εάν αυτοί για δικούς μας ή για άλλους λόγους δεν έρθουν να ψηφίσουν, αυτό ονομάζεται αποχή. Αλλά εμείς δεν τους δίνουμε το δικαίωμα. Το λάθος δεν κατάλαβα. Τι λάθος είπα, δεν κατάλαβα. Το λάθος είναι ότι η αποχή δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής, αλλά επέλεξαν να απέχουν. Μάλλον δεν καταλάβατε τι είπα, κύριε Ζήμου. Για πείτε μου. Είπα ότι σήμερα που ομιλούμε και ανοίγουν οι κάλπες σε εμάς την Κυριακή, ήδη έχουμε στοιχεία από την πλειοψηφία των επιμελητηρίων που έχουν ψηφίσει. Αυτό είπα. Σωστά. Αυτό σας είπα. Σωστά. Μου λέτε λάθος. Και λέω, όχι, πώς κάνω λάθος, ότι ψηφίσανε. Όχι, εμείς από τα 10.500 μέλη. Πόσα μήνα που δεν έχουμε, είμαστε η καβάλα και πόσοι ακόμα που περιμένουμε αποτέλεσμα Τρίτη. Ελάχιστα. Ναι. Άρα γι' αυτό σας το λέω. Εμείς είμαστε από τα 10.500 μέλη δικαίωμα να ψηφίσουν. Ξέρω, ναι, έχουν, αν δεν κάνω λάθος, 3.600. Ναι. Απλά ήταν άλλο το ερώτημα, γι' αυτό δεν το καταλάβατε. Ότι εγώ είπα ότι είμαστε από τους λίγους που απομείναμε για να συμπληρώσουμε αυτό το puzzle. Ωραία, και... αν από τους 3.500 έχουμε αποχή 50%, θα έρθουν να ψηφίσουν οι 1.750. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει αυτό το νούμερο που λέτε. Τόσο μεγάλη αποχή, το πιστεύω. Και εγώ δεν το πιστεύω. Πιστεύω. Ακριβώς. Εγώ τολμώ και κάνω πρόβλεψη, όπως έκανα εδώ και για το Πασόκ πρόβλεψη 4 μέρες πριν τις εκλογές με όλα τα στελέχη. Τους είπα ότι θα είναι τόσο μεγάλη συμμετοχή που δεν το πιστεύετε και γελούσανε. Γιατί λέγανε για 80-90.000 και έχω πει για πάνω από 150-180 και τελικά ήταν 200. Σωστά. Οπότε και τώρα το λέω και το θα υπάρξει συμμετοχή, σωστά, θα υπάρξει ενδιαφέρον και ελπίζω ακόμα και αυτοί οι οποίοι έχουν δυσφορήσει, λένε δεν μας αρέσει αυτό το ταγκό κτλ. Ότι θα έρθουν και θα κάνουν την επιλογή τους, διότι το επιμελητήριο δεν είναι ούτε του Ζησίμου, ούτε του Δέμπα, ούτε του Κίμων, ούτε κανένας. Το επιμελητήριο ανήκει σε όλους και κανένας δεν μπορεί να το χαρίσει. Πάρα πολύ σωστό. Επειδή τώρα, όπως βλέπετε. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Στο πρώτο μέρος, γιατί στο δεύτερο θα σας δώσω τους στόχους σας, τα οράματά σας και αυτά που βλέπετε. Στο πρώτο, αν καταλαβαίνετε, κάνω ένα μικρό απολογισμό στον Παύλο Ζησίμου για να συστηθούμε κιόλας, γιατί κατά μόνος νομίζω δεν έχουμε συνευρεθεί ποτέ σε δημόσιο λόγο. Πάμε τώρα στη. Τι είναι αυτό που σας κάνει να είστε ξανά υποψήφιος το 2011, γιατί κατά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι τη δική σας έτσι κατάθεση αυτή, ήταν μια γενικά επιτυχημένη θητεία. Προχωρήσατε με τον Άγγελο Τσατσούλη και ξανά, αφού θεωρήσατε ότι είναι ευδοκίμως τερματίσας, ας πούμε, η πρώτη θητεία, θεωρήσατε ότι πρέπει να κατέλθετε εκ νέου υποψήφιος. Τι είναι αυτό λοιπόν το οποίο... Σας είπα για την πρώτη θητεία, σας είπα ότι δεν ήταν κακή. Δεν σας είπα ότι ήταν πολύ καλή, όπως είπατε τώρα. Άρα έχετε και εσείς την ευθύνη σου, δεν ήταν απολύτως καλή, έτσι. Πιθανόν έχω και εγώ την ευθύνη. Πάνω εκεί λοιπόν είχα σκεφτεί ότι ενδεχόμενα να μην χρειαζόταν να κατέβω και δεύτερη φορά. Άλλωστε, εκείνη την περίοδο, αν θυμάμαι καλά, ήμουν ήδη νομαρχιακός σύμβουλος. Κατόπιν πιέσεων λοιπόν των φίλων μου μέσα στο ΔΣ. Εγώ πάλι είχα την εκλογέ, ήταν το 10, τέλος του 10 ήταν εκλογέ. Ναι. Άρα ήμουν ήδη στην περιφέρεια. Πάρα πολύ ωραία. Οι εκλογέ γίναν τον Οκτώβριο του 2010 και είχατε εκλεγεί εσείς. Μπράβο. Άρα λοιπόν ήμουν ή στην νομαρχία στην περιφέρεια δεν έχει μεγάλη σημασία. Ναι, θέλω να πω είτε στην νομαρχία στην περιφέρεια δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είστε αιρετός. Ναι, σημασία έχει ότι είχα εκλεγεί ήδη σε ένα πολύ σημαντικό θεσμό και από τη στιγμή που έκρινα ότι ο ρόλος μου μέσα στο επιμελητήριο, δεν μου δίνανε το ρόλο του, μέσα στο επιμελητήριο ο οποίος θα ήταν αυτός που θα με κρατούσε ζωντανό και δραστήριο, είχα πάρει και εν μέρη την απόφαση να μην κατέλθω δεύτερη φορά. Εν μέρη, εν πάση περιπτώσει το σκεφτόμουν.
Κατόπιν όμως και των πιέσεων του Άγγελου του Τσατσούλη και των φίλων μου μέσα στο επιμελητήριο, τελικά κατέληξα στις εκλογές. Σε εκείνες τις εκλογές όμως δεν υπήρχε αντιπολίτευση. Μια τέλος πάντων μικρή μορφή, με την έννοια ότι δεν μπήκε στο Συμβούλιο, εννοείται. Υπήρχε το ΚΚΕ που πήρε πάρα πολύ λίγους σταυρούς, δεν κατάφερε να πάρει ούτε έδρα. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπήρχε αντιπολίτευση στην πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν από το πρώτο διάστημα κιόλας δημιούργησε προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα ήταν η αλαζονία. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της αλαζονίας υπήρχαν ελάχιστοι άνθρωποι μέσα στο ΔΣ, οι οποίοι αποφάσιζαν και εμείς έπρεπε οι υπόλοιποι να εγκρίνουμε αυτό που αποφάσισαν οι πολύ λίγοι. Όπως καταλαβαίνετε, κάποια στιγμή μας έπαιρναν τηλέφωνο και μας λέγανε: έχουμε επιμελητήριο την τάδε του μηνός, θέλουμε να μας επισκεφτείτε για να έχουμε απαρτία. Εγώ σε ΔΣ για να έχουν απαρτία δεν είχα λόγο να πηγαίνω. Αποφάσισα λοιπόν να μην πηγαίνω στο ΔΣ και φαντάστηκα ότι θα με πάρουν σύντομα κάποιος, θα ενδιαφερθεί, θα μας πάρουν ένα τηλέφωνο, γιατί εγώ δεν είχα μαλώσει ποτέ με κανέναν. Θα με έπαιρνε ένα τηλέφωνο και θα μου έλεγε: γιατί ρε Ζησίμωση δεν έρχεσαι στο ΔΣ? Τι συνέβη? Μπορεί και να αρρώστησες, μπορεί να είχα δουλειές, μπορεί να είχα οτιδήποτε. Κανείς λοιπόν μέχρι και τώρα, μέχρι και το τελευταίο χρόνο, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε γι' αυτό. Ούτε καν να τηρήσουν το γράμμα του καταστατικού που έλεγε ότι τρεις συνεχόμενες αδικαιολόγητες φορές σημαίνουν πτώση του αξιώματος του Συμβούλου. Και έρχεται το επόμενο. Και έρχεται το επόμενο. Διότι και αυτό εγώ το περίμενα και αυτό δεν έγινε. Διότι αν μου στέλναν ένα έγγραφο, αν με προειδοποιούσαν ή και χωρίς να με προειδοποιούσαν, αν τυχόν προσπαθούσαν να με κάνουν ή να παραιτηθώ ή να με αποπέμψουν από το ΔΣ, τότε και εγώ θα εξέφραζα την πολιτική μου άποψη για αυτό το ΔΣ. Υπήρξαν κάποιες πρωτοβουλίες σε αυτό το διάστημα, τις οποίες εσείς θέλετε να αναπτύξετε ή να προτείνετε και να διακρίνετε κάποιο stop το οποίο σας πάγωσε, δηλαδή κάποια πράγματα που είχατε στο μυαλό σας και όταν μπήκατε σε μια τέτοια διαδικασία είδατε ότι δεν υπάρχει πρόθεση, ότι υπάρχει απροθυμία, οπότε εγώ δεν συμμετέχω. Μα δεν υπήρχε, συγγνώμη, μιλάμε για ένα διοικητικό συμβούλιο χωρίς εισηγήσεις, χωρίς αποφάσεις, χωρίς συζητήσεις, χωρίς τίποτα. Δηλαδή, αν πηγαίνετε στο διοικητικό συμβούλιο. Ήταν λέτε, ένα διοικητικό συμβούλιο ανακοινώσεων. Έχω μια πρόταση, ξέρω εγώ, να μαζέψουμε για τους πρόσφυγες εκεί στην περιοχή του Νέστο, αυτό και αυτό. Πιστεύετε θα σας λέγανε όχι? Όχι μόνο. Παράδειγμα, ενδεικτικά το λέω έτσι. Κοιτάξτε, γιατί ο Νέστος, όταν ήρθαν οι πρόσφυγες, κρύφτηκε. Ήταν η μόνη περιοχή που ήταν κρυμμένη. Ο Τσομπανόπουλος πήγε, κρύφτηκε μέσα στο Δημαρχείο. Γέμισε η Καβάλα, γέμισε το Παγκαίο και τον Τσομπανόπουλο τον ψάχνανε γιατί έλεγε ο Νέστος δεν έχει χώρο, δεν χωράει κανένας πρόσφυγας εκεί. Μόνο στο θέατρο πήγε να δει την παράσταση. Τέλος πάντων, τα λέω και αυτά γιατί είστε από την περιοχή. Τέλος πάντων, αυτά γίνανε πρόσφατα βέβαια. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το ΔΣ εκείνο ήταν ΔΣ ανακοινώσεων, στο οποίο εγώ και πολλοί άλλοι από αυτό το ΔΣ αρνήθηκαν να συμμετέχουν. Μάλιστα. Σας πέρασε το μυαλό η παρέτηση να πει το κύριο: εγώ θέλω να παραιτηθώ για να ταράξω τα νερά και να βάλω 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα. Σας πέρασε αυτό από το μυαλό? Ή ενδεχομένως πολλές φορές και ασχολίες ενός επιχειρηματία είναι τέτοιες που αδυνατεί να μπει σε τέτοιες τροχές? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ πήρα αυτή την απόφαση. Αν θα έπρεπε να πάρω μια άλλη απόφαση ή μια άλλη απόφαση ή μια άλλη απόφαση, πολλοί κόσμος θα μπορούσε να σκεφτεί διαφορετικούς τρόπους για να δράσει. Κάποιοι λένε: γιατί δεν φώναζες μέσα στο ΔΣ? Κάποιοι λένε γιατί δεν έκανες αντάρτικο. Κάποιοι λένε γιατί δεν παραιτήθηκες. Και εγώ λέω ότι αποχώρησα και περίμενα να μου πούν για ποιο λόγο δεν έρχεσαι, προκειμένου να δικαιολογηθώ. Καμία επικοινωνία δεν υπήρχε, ούτε τηλέφωνο, ούτε SMS, ούτε κανείς ήξερε για μένα και για άλλους μέσα από το ΔΣ, οι οποίοι ήταν επίσης πολύ εκνευρισμένοι με μένα, σαν εμένα, όχι με μένα, συγγνώμη, σαν εμένα, για αυτή την. Τη συμπεριφορά απέναντι στα 21, μάλιστα, όχι στα 21, σε αυτούς που δεν θέλανε να συμμετέχουν στη διοίκηση. Μάλιστα. Οπότε κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο των αποφάσεων που φτάσαμε να έχουμε υποψήφιο πρόεδρο για το επιμελητήριο τον κύριο Ζησίμου, ήθελα να σε ρωτήσω επίσης, γιατί προχθές το έβαλα εδώ, αλλά αναλαμβάνω κουβέντα, δεν ήταν να μου απαντήσετε με ηρεμία. Θέλω επίσης για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Σε ό,τι αφορά τον ΒΙΟΠΑ, ως πρόεδρος που ήσασταν
πρόεδρος όμως στο μεταβατικό, δηλαδή όταν έφυγε ο ΒΙΟΠΑ. Δεν ήμουν πρόεδρος στο ΒΙΟΠΑ ποτέ. Όχι στο ΒΙΟΠΑ, αφήστε με να τελειώσω την ερώτηση. ΕΒΑΚ λεγόταν το μεταβατικό. Έτσι λεγόταν το μεταβατικό. Λεγόταν ενιαίος φορέας διαχείρισης. Ενιαίος φορέας διαχείρισης, σωστά. Αλλά έχει και το ΒΕ μέσα. Ενιαίος φορέας βιομηχανικού πάρκου διαχείρισης. Ήταν το ενδιάμεσο μετά το μετέχμιο. Εκεί ήθελα να σα ρωτήσω προχθές, αλλά απέτυχα να την κάνω ερώτηση. Τι είναι κατά την γνώμη σας αυτά τα οποία βάλατε με την δική σας παρουσία ώστε να βοηθήσετε τις όποιες αστοχίες γίνανε κατά το πρώτο στάδιο για να έρθουν επιχειρήσεις και σε αυτό το τόσο σημαντικό κομμάτι όπως πολύ σωστά χαρακτηρίζεται μέσα στο πρόγραμμά σας και είναι στην τέταρτη παράγραφο, το οποίο λέτε ειδικότερα ότι είναι μια πληγή, έτσι. Σωστά. Αυτή είναι ο χαρακτηρισμός και ότι εμείς η έκταση αυτή μένει αναξιοποίηστη και δεν παράγονται πολλαπλασιαστικά ωφέλη για τα μέλη του φορέα μας. Εσείς κατά αυτό το χρονικό διάστημα που είστε επικεφαλής αυτού του ενδιάμεσου φορέα, τι μπορείτε να μας καταλογίσετε ως έργο που κάνατε γι' αυτό? Λοιπόν, να σας πω καταρχήν, γιατί μου λέτε για έργο στον ενδιάμεσο φορέα, θα σας πω, δεν είναι ενδιάμεσος φορέας, είναι η διαχειριστική αρχή. Διαχειριστική αρχή, ναι. Ναι. Όπως θέλετε το λέμε. Όχι, δεν είναι ακριβώς, έτσι θα σας πω. Ενδιάμεσο το λέω γιατί υπήρχε ο ΒΙΟΠΑ. Προσέξτε να σας πω τι είναι. Προσέξτε και θα το καταλάβετε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει ο κατασκευαστής που φτιάχνει την πολυκατοικία και υπάρχει και ο διαχειριστής που όταν μπουν μέσα οι ένικοι διαχειρίζεται τους ενίκους. Μπράβο. Τους λέει πότε θα πληρώσουν πετρέλαιο, ποιος θα πληρώσει το θηρορό της πολυκατοικίας και ποιος την καθαρίστρια για τις σκάλες. Όπως και είναι σε κάθε πολυκατοικία. Εγώ λοιπόν ήμουν ο διαχειριστής. Τι θα μπορούσα να κάνω λοιπόν όταν ανέλαβα για να υποδεχθώ τις επιχειρήσεις, οι οποίες επιχειρήσεις είχαν αγοράσει τα οικόπεδα, ήταν εκεί δηλαδή, τις ξέραμε. Απλά δεν ξεκινούσαν τη διαδικασία μετεγκατάστασης. Ήταν τόσο απλό. Αυτός λοιπόν ήταν ο ρόλος μας εκεί πέρα. Αυτό που προτάθηκε στην αρχή και εγώ δεν το δέχτηκα ήταν να ξεκινήσει το κτίριο της διοίκησης που ήταν εκεί και εγώ τους είπα κτίριο διοίκησης δεν θα ξεκινήσει διότι το κτίριο της διοίκησης έχει πολλά έξοδα, έχει ρεύμα, έχει φύλαξη, έχει διάφορα. Θα κρατήσουμε ένα μικρό έσοδα. Έχει πάρα πολλά. Έξοδα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένας ένικος, κανένας δηλαδή επαγγελματίας δεν έχει μετεγκατασταθεί εκεί, εμείς θα είμαστε σε ένα μικρό γραφειάκι στην ομαρχία και μέχρι να εγκατασταθεί, προκειμένου να μην έχουμε έξοδα. Από εκεί και πέρα οι εκλογές τελείωσαν, ήρθε η επόμενη διοίκηση. Για ένα διάστημα εγώ ήμουν πρόεδρος γιατί έπρεπε υποχρεωτικά να είμαι πρόεδρος μέχρι να γίνει η αλλαγή από τη νέα διοίκηση, στην οποία εγώ δεν ανήκα, ήμουν στην αντιπολίτευση πλέον και κάπου εκεί έληξε όλο αυτό. Μάλιστα. Ο χαρακτηρισμός πληγή που έγκυται, γιατί το βάζετε έτσι εμφατικά, γι' αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ίσως ενδεχόμενα χρονικά, δεν το θυμάμαι καλά, ενδεχόμενα και πριν αναλάβω το ΒΙΟΠΑ, το φορέα διαχείρισης δηλαδή του ΒΙΟΠΑ, αλλά ίσως και αν το είχα αναλάβει, δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία τόσο πολύ ο χρόνος. Ήταν η περίοδος που όλοι χτυπούσαν το βιοτεχνικό πάρκο. Ήταν μια προεκλογική περίοδος τότε και είχαν πολιτικούς και πολύ μικρούς, δεν έπρεπε να γίνει αυτό σκοπούς, προκειμένου να χτυπηθεί το βιοτεχνικό πάρκο τότε. Τι λέγανε λοιπόν, είπαν τα πάντα, από ότι υπάρχει ραδιενέργεια, μέχρι ότι υπάρχει βάλτος και θα βουλιάξουν μέσα τα... όποιος έχτιζε εκεί θα βούλιαζε και διάφορα άλλα. Σε εκείνο λοιπόν το πεδίο είχαν γίνει ορισμένες συσκέψεις μέσα στην ομαρχία, στις οποίες συμμετείχα και μάλιστα συμμετείχα με ερωτηματικά, κυρίως απέναντι σε τεχνικούς συμβούλους τότε, μηχανικούς κτλ. Είχα πάρει τις απαντήσεις που θεωρούσα ότι με κάλυπταν, οι οποίες όμως δυστυχώς δεν μπορούσαν να γίνουν δεκτές, διότι ήταν μια προεκλογική περίοδος και ζούσαμε κάτω από άλλες καταστάσεις και αυτός που πλήγηκε, όπως το είχα δηλώσει και τότε και όπως έγινε στη συνέχεια, ήταν το ίδιο το βιοτεχνικό πάρκο. Τώρα λοιπόν... Από αυτά που είπατε, τι ισχύει όμως, για να μην το αφήνουμε και έτσι διευκρινιστεί. Είπατε ότι είπαν ότι θα βούλιαζε, είπαν ότι υπάρχει ραδιενέργεια. Ίσχυε κάτι από όλα αυτά ή ήταν όλα θεωρίες? Εγώ έθεσα ένα απλό ερώτημα, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, στους διαφόρους τεχνικούς συμβούλους, μηχανικούς δηλαδή, έθεσε ένα πάρα πολύ απλό ερώτημα. Ενώ μιλούσαν όλοι και φέραν την καταστροφή, ότι τίποτα δεν μπορεί να χτιστεί εκεί πέρα, τελικά αποδεικνύεται ότι χτίζεται, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν θα χτίζουν στο νερό τώρα, δεν θα χτίσουν. Έτσι ακριβώς. Στη ΔΕΠΟΣ χτίζουν πάνω στο βράχο,
αλλού χτίζουν μέσα στο νερό, αλλού χτίζουν στην άμμο. Εν πάση περιπτώσει, όλα γίνονται. Εγώ το μόνο ερώτημα που είχα θέσει και πήρα την απάντησή μου ήταν ότι ακριβώς δίπλα μας είναι η Βουφουλού. Ναι, για το θέμα του φωσφογύψου. Το, αυτό, όχι, εκτός από το φωσφογύψου. Αυτό μπορέσατε και το είπατε προχθέσατε. Αυτό το είπα και στο επιμελητήριο. Ναι. Γιατί μου είπατε τι είπατε και τι κάνατε. Ναι. Λοιπόν, στο θέμα λοιπόν του. Τότε είχα πει στους μηχανικούς ότι ακριβώς δίπλα είναι η Βουφουλού. Και τα κτίρια της Βουφουλού είναι προφανώς πιο ογκώδη και πιο βαριά από τα κτίρια που θα κατασκευάζαμε εμείς. Εγώ όμως στη Βουφουλού τα κτίρια τα βλέπω ευθεία. Ούτε έτσι τα βλέπω, ούτε αλλιώς τα βλέπω. Τα βλέπω ευθεία. Πώς λοιπόν εκείνα κάθονται στον ίδιο υποτίθεται βαλτώδη χώρο όρθια, ενώ τα δικά μας κτίρια θα πηγαίνανε αριστερά-δεξιά και όλα θα γινόταν ο πύργος της Πίζας. Τι απάντηση υπήρξε σε αυτό, κύριε Σίμου? Ότι η Βουφουλού δεν πήρε άδεια. Γιατί είναι χτισμένη το 1950, κάτι τέτοιο. Ναι, με τι τρόπο έγινε, εντάξει, δεν πήρε άδεια. Έλαμπτε. Είτε πήρε άδεια, είτε δεν πήρε άδεια, είτε άλλοι ήταν οι νόμοι τότε της πολεοδομίας, είτε άλλοι σήμερα. Τα κτίρια εγώ τα βλέπω ίσια. Έγιναν με την Πασαλόμπηξη αυτά, κύριε Ζησίμου? Δεν ξέρω πώς έγιναν το 1950. Σωστή. Μπορεί να έγιναν με 100 τρόπους. Εγώ τα βλέπω ίσια πάντως. Με τον ίδιο τρόπο που γίναν το 50, φαντάζομαι ότι μπορούν να γίνουν και το 2017. Υποψιάζομαι λίγο καλύτερα, αλλά με τον ίδιο να γινότανε, πάλι έτσι θα ήταν τα κτίρια. Εν πάση περιπτώσει, είναι άδικο να κατηγορούμε και να χτυπάμε για μικροπολιτικούς λόγους το ΒΙΟΠΑ, διότι το ΒΙΟΠΑ το πληρώσαμε εμείς κατά κύριο λόγο. Κύριε Χατζημανουήλ, το πλήρωσε το επιμελητήριο και το πλήρωσε με τις συνδρομές των μελών του. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι αυτά τα χρήματα να ξεκινήσουμε να τα παίρνουμε πίσω. Αυτός είναι ο σκοπός. Και εμείς έχουμε ένα σχέδιο πλήρες και το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να είναι και εφαρμόσιμο. Πολύ ωραία. Σε ό,τι αφορά το πολυκατάστημα που το έβαλα και προχθές, εσάς ποιες ήταν οι πρώτες σας ενέργειες? Είπατε να πάρετε να δείτε να εξετάσετε το συμβόλαιο. Εμείς την επόμενη μέρα που θα είμαστε διοίκηση. Καταρχήν θα δούμε με ποιους όρους και ποιες, κάτω από ποιες συνθήκες έγινε αυτή η εγκατάσταση. Αντιλαμβάνομαι ότι και αυτό το κατάστημα είναι μέλος μας πλέον, άσχετα αν δεν είναι καβαλιώτης επιχειρηματίας, όμως υπάρχουν και εκεί κάποια ηθικά ζητήματα τα οποία πρέπει να τα συζητήσουμε και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Και επίσης υπάρχει και το ζήτημα το καθαρά το οικονομικό, το αν πρέπει το ενίκιο να είναι, αν είναι αυτό που πρέπει καταρχήν, να ξεκινήσουμε με αυτό. Αυτό δηλαδή δεν το ξέρετε εσείς καν το ενίκιο ποιο είναι? Εγώ έχω μία άποψη, αλλά θα ήθελα να τη δω περισσότερο εμπεριστατωμένα. Παράδειγμα, τον πρώτο όροφο του επιμελητηρίου, το public τον πήρε με 1.000 ευρώ το μήνα. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί, δηλαδή θα μπορούσαν σε αυτόν τον πρώτο όροφο να είναι, εκεί πέρα να γίνει η ίδρυση των νεοφυών επιχειρήσεων. Παράδειγμα, που προτείνουμε στο πρόγραμμά μας. Δηλαδή, ο χώρος όπου θα είναι μέσα. Και το υπόλοιπο νίκιο πόσο είναι? Αν δεν κάνω λάθος, 6.750 ευρώ. Από την τράπεζα, ποιο ήταν το έσοδο το οποίο είχε το επιμελητήριο όταν ήταν η τράπεζα? Δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Η τράπεζα ήταν εκεί, αν δεν κάνω λάθος, με ενίκιο 11.000 ευρώ, να πούμε 11.000 ευρώ. Να βάλουμε 11. Αλλά ήταν όμως μια άλλη περίοδος. Εννοείται ότι υπήρχε μια ευμάρεια και δεν μπήκανε σε μια διαδικασία να ζητάνε. Αλλά γιατί το ρώτησα νομίζω στον κύριο Τσατσούλη, για ποιο λόγο δεν συζητήσαν με την τράπεζα να γίνει ξανά μια διαπραγμάτευση, και είπε ότι δεν μπήκε καν στην κουβέντα τράπεζα. Δηλαδή θεώρησε προφανώς ότι το 11 ή το 13 που λέτε είναι έξω από το όριο της διαπραγμάτευσης, ότι εγώ αντιπροτείνω τόσο. Και από ό,τι κατάλαβε, είπε ότι δεν έγινε καν κουβέντα. Δηλαδή είπε η τράπεζα, εγώ κύριε, ευχαριστώ, κλείνω, τελειώσαμε και φεύγουμε. Αυτά όλα, άμα χρειαστεί, θα πρέπει να τα δούμε εμείς. Εγώ πάντως δεν τα έχω δει. Αυτά που επικαλεί το πρόεδρος, δεν τα έχω δει, δεν μας έχουν ανακοινωθεί. Δεν τα έχουμε δει εγγράφως, μάλλον, στο ΔΣ. Ό,τι μας ανακοινώθηκε, εμείς θεωρούσαμε καλή την πίστη ότι το Προεδρείο αυτά που λέει, αυτά ισχύουν. Δεν τα ανερώ σήμερα. Δεν λέω ότι δεν ισχύουν. Λέω όμως ότι όταν σας αναλάβουμε εμείς. Σας το ρώτησα και προχθές. Τον Απρίλιο ψηφίσατε όλους τους απολογισμούς. Το οποίο σημαίνει πολλά αυτό, έτσι. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι απαλλάσσονται των ευθυνών. Αυτό σημαίνει το. Ψηφίζω απολογισμό, τα ξέρετε αυτά τώρα. Να σας βάζω τώρα νομικά τερτύπια που τα ξέρετε. Ωραία, κύριε Χατζημανουήλ, να σας πω κάτι. Δεν θέλω να αναζητήσουμε ούτε ευθύνες ούτε τίποτα.
πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Πρόταση για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, στο μυαλό σας πώς το βλέπετε, ότι θα μπορέσετε να πείτε το public, ελάτε εδώ κύριοι, εγώ δεν μπορώ αυτό με χίλια, το θέλω αυτόν τον όροφο, να το σπάσουμε, τι είναι να φύγετε, να το πάρουμε εμείς. Αυτό μπορεί, είναι εφικτό? Όχι, δεν είναι. Δεν ξέρω τι είναι εφικτό και τι είναι ανέφικτο. Πρέπει, σας είπα, να πάρουμε τα συμβόλαια, διότι τίποτα μπορεί να μην είναι εφικτό. Μπορεί να έχει δέσει το ίδιο το επιμελητήριο τον εαυτό του για τα επόμενα 5 ή 10 χρόνια. Πάνω στο εδώ, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε μπροστά κάτι. Όλο το πρόγραμμά σας δεν υπερέχεται μέσα προτάσεις, πιθανά κάτι γι' αυτό, έτσι. Μα σας εξηγώ τώρα. Ναι. Πώς θα κάνω πρόταση γι' αυτό, να σας πω κάτι, το πρόγραμμά μας είναι πραγματικά πολύ σοβαρό. Πώς θα κάνω πρόταση για κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε, πόσο δεμένοι νομικά είμαστε? Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις με τον κύριο Παύλο Ζησίμου και επιστρέφουμε να δούμε, μια και έχουμε εδώ μπροστά το πρόγραμμα και το ξεφυλίζουμε. Είναι πολλές σελίδες, μετά το προλάβουμε να το κάνουμε όλο, για να δούμε την συνέχεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο με τον κύριο Παύλο Ζησίμου, τον υποψήφιο πρόεδρο για το επιμελητήριο. Κάνουμε μια συζήτηση σε άλλους τόνους, έτσι, σε άλλους ρυθμούς. Θα έλεγα, δεν ξέρω αν είναι υποτονικό ή όχι, αλλά θα πρέπει να ανεβάσετε λίγο ενδεχομένως την ένταση. Τι θα κάνετε, κύριε Ζησίμου? Θα το χτυπήσει το χέρι μου όσο γίνεται πρόεδρος? Θα το βάλετε μια σειρά στο εκθεσιακό κέντρο, έτσι, για να τους ξυπνήσουμε λίγο? Λοιπόν, είμαστε εδώ για να χτυπήσουμε το χέρι. Και αυτό φάνηκε και από την προεκλογική περίοδο, που νομίζω ότι επιτέλους ξυπνήσαμε τον κόσμο και επιτέλους το επιμελητήριο, που είναι ο μεγαλύτερος φορέας, ο μεγαλύτερος φορέας, ναι, καλά το είπα, του νομού, που έχει 10.500 μέλη, δεν θα μπορούσε να πάει σε εκλογές κοιμόμενος. Όπως λοιπόν ξυπνήσαμε τον κόσμο για τις εκλογές, έτσι θα ξυπνήσουμε την επόμενη μέρα και το γίγαντα που λέγεται επιμελητήριο. Μάλιστα. Και όχι μόνο θα χτυπήσουμε το χέρι, αλλά δεν έχουμε να δεσμευτούμε. Θα πετάξουμε και το κινητό, άμα χρειαστεί. Εκεί θα κάνουμε το απέναντι, θα πετάξουμε και το κινητό. Όχι, το κινητό δεν πρόκειται να το πετάξουμε. Και ακριβώς είναι το 10ο iPhone με το πετάξουμε. Σωστά. Το κινητό δεν πρόκειται να το πετάξουμε, γιατί μπορεί να χτυπάμε το χέρι, αλλά αυτό θα το κάνουμε με αξιοπρέπεια. Κύριε Ζησίμου, αυτό το οποίο ελέγχθη κατά κόρον ότι πρέπει να έχουμε μεγάλα οράματα και μεγάλα σχέδια για το εκθεσιακό, σας βρίσκει σύμφωνο ότι όντως μπορεί να γίνει κάτι πολύ μεγάλο, ή η καιρή και η οικονομική κρίση είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να μας οδηγήσει σε δύσκολα μονοπάτια? Εγώ θα σας φέρω ως παράδειγμα την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, η οποία διοικείται από ένα οργανισμό που λέγεται Χελέξπο. Αυτός ο οργανισμός, λοιπόν, τα προηγούμενα χρόνια βρισκόταν σε μια πορεία ραγδαίας καθόδου. Άλλαξε η διοίκηση, άλλαξαν τα οράματα, άλλαξε ο τρόπος λειτουργίας της, του οργανισμού, και σήμερα η Χελέξπο, η οποία είναι, για να εξηγήσουμε και στους τηλεθεατές, είναι ο διοργανωτής των εκθέσεων, με έδρα τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το χώρο της δηλαδή. Η Χελέξπο, λοιπόν, σήμερα έχει, όχι μόνο είναι στη σωστή πορεία, αλλά βλέπουμε ότι διοργανώνει πολύ καλές εκθέσεις, πολύ δυναμικές, και αυτό ακριβώς είναι που ονειρευόμαστε και εμείς για το δικό μας εκθεσιακό κέντρο. Σε αυτό το εκθεσιακό κέντρο, όταν φτιάχτηκε, υπήρχε ένα business plan, το οποίο σίγουρα δεν έλεγε ότι θα είναι βιώσιμο με μία έκθεση. Σήμερα που φτάσαμε να είναι μόνο μία έκθεση και αυτή να είναι σε μία εξαιρετικά κακή κατάσταση. Φέτος δε, δυστυχώς, ήταν στη χειρότερη όλων των ετών. Ελπίζω του χρόνου, αν θα επιλέξουν οι επιχειρηματίες να είμαστε εμείς διοίκηση, καταρχήν να είναι μια διαφορετική έκθεση με πολλές επιχειρήσεις καβαλιώτικες μέσα, με διάφορα event κατά τη διάρκεια του χρόνου, με συγκεκριμένες εταιρείες που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο, δηλαδή τη διοργάνωση εκθέσεων και event, να αναλαμβάνουν ρόλο για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, διότι επιτρέψτε μου, αλλά ούτε εγώ ούτε πολλοί άλλοι συνάδελφοί μου είμαστε ειδικοί στο πώς θα φτιάχνουμε εκθέσεις. Άρα λοιπόν θέλουμε τους ειδικούς να μας πούν τι θα κάνουμε, και εμείς αυτό που θα κάνουμε σίγουρα θα προσφέρει στον τόπο και θα δώσει πολύ μεγάλη ανάπτυξη, διότι όπως καταλαβαίνετε ένα εκθεσιακό κέντρο έχει τεράστιες δυνατότητες και μπορεί να αποφέρει τεράστια έσοδα
και στο επιμελητήριο, αλλά κυρίως στη γενικότερη οικονομία του νομού Καβάλας. Πάνω σε αυτό το ειδικεύεται και λέτε τώρα, την βλέπω την πρόταση, 12μηνη χρήση ζητάμε, έτσι. Αξιοποιούμε με 12μηνη χρήση τους χώρους του εκκλησιακού κέντρου. Αυτός είναι ο σκοπός. Βεβαίως. Είναι η 12μηνη χρήση. Αυτός είναι ο σκοπός. Αυτό θα είναι το απόλυτο. Να καταφέρουμε 12μηνη χρήση του εκκλησιακού κέντρου. Ναι, αλλά εδώ βλέπω τώρα στο σχέδιό μας, πριν δεν το είχα προσέξει, ζητώ συγγνώμη. Σας ρώτησα πριν για το πολυκατάστημα, είπατε ότι δεν έχουμε πρόταση, γιατί δεν είμαι πρόχειρος, δεν έχω τη συμβάση. Σας είπα ότι θα κάνουμε επαναδιαπραγμάτευση, αρκεί να μπορούμε. Αν η προηγούμενη διοίκηση. Επιδιώκουμε τα δυνατά έσοδα από την ενοικίαση χώρων του κεντρικού κτηρίου, επαναδιαπραγματευόμενοι το ενίκιο των δύο ορόφων, έτσι. Κοιτάξτε. Τι θα ζητήσουμε δηλαδή. Να μην επανέλθουμε. Όχι τώρα το είδα όμως, γιατί δεν ωραία, το ωραία. 6.750, είπατε. Ωραία. Τι θα ζητήσουμε. Δεν πρέπει να ζητήσουμε να δούμε ποια είναι τα πραγματικά ενίκια που θα μπορούσαμε να στοχεύσουμε και τι μπορούμε να καταφέρουμε. Αυτό είναι η επαναδιαπραγμάτευση. Δηλαδή θα ζητήσουμε 8, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε 8. Ενδεχόμενα ένας πραγματογνώμων της αγοράς, οι οποίοι να σας πω ότι είναι μέλη μας, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι του real estate, είναι μέλη μας. Θα μπορούσαν να μας αποδείξουν ότι σε αυτό το κτίριο θα μπορούσαμε να παίρνουμε και 10.000 και 9 και 8. Ό,τι μας πουν οι άνθρωποι της αγοράς, που επαναλάβουν είναι μέλη μας και μπορούν και θέλουν να μας βοηθήσουν, και αν έχουμε τη δυνατότητα και δεν μας έχει δεσμεύσει η προηγούμενη διοίκηση με κάποιο συγκεκριμένο όρο που δεν μπορούμε να αλλάξουμε, τότε εμείς θα το επαναδιαπραγματευτούμε για το καλό του επιμελητηρίου. Πάνω βλέπω ότι η τράπεζα έφυγε μέντεκα, οπότε αυτά είναι θέματα λεπτομέρειες που θα τα δουν βέβαια οι πιο ειδικοί, γιατί και από μένα και από εσάς υπάρχουν, όπως είπατε, οι εκτιμητές. Και βέβαια, επαναλαμβάνω, πριν φτάσουμε σε εκτιμήσεις. Κοιτάξτε, υψηλότερα ενίκια υπάρχουν σήμερα στην Καβάλα. Και καλύτερο κτίριο από το επιμελητηρίου δεν ξέρω πού θα μπορούσε να βρεθεί μέσα στην Καβάλα. Όμως δεν προχωράω σε αυτό που σας λέω, διότι για κάθε τι που λέμε θέλουμε εμπεριστατωμένες απόψεις. Άρα λοιπόν, οι άνθρωποι που ασχολούνται, που επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, είναι μέλη μας και ίσως δεν τους ρωτήσαμε την προηγούμενη φορά. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί που έχουν σχέση με το real estate θα μας πούν ποιο θα έπρεπε να είναι το ενίκιο και αν έχουμε τη δυνατότητα να το επαναδιαπραγματευτούμε, αυτό θα κάνουμε. Τι θα κάνετε με τη Θάσο, και εκεί υπάρχει γραφείο. Τι έχετε πάρει αποφάσεις, θα κάνετε. Κοιτάξτε, εκεί υπάρχει ένα γραφείο το οποίο λειτουργεί μία φορά την ημέρα. Μία φορά την εβδομάδα. Εμείς όμως πληρώνουμε ενίκιο για 30 ημέρες την εβδομάδα. Άρα τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει πάση θυσία να το αξιοποιήσουμε περισσότερες μέρες. Είναι άδειο. Πρέπει να το γεμίσουμε. Μπορούμε να κάνουμε, να διοργανώσουμε, να έχουμε μάλλον μόνιμα εκθετήριο για B2B συναντήσεις μέσα σε αυτή την αίθουσα. Ή θα μπορούμε να οργανώνονται συναντήσεις επιχειρηματιών με εκπροσώπους άλλων εταιριών, πιθανότατα και του εξωτερικού, διότι υπάρχουν κλειδιά, υπάρχουν άνθρωποι για να μπορούν να το διαχειρίζονται 24 ώρες το 24ωρο και σήμερα άλλωστε, απλά αυτό δεν συμβαίνει. Πρέπει λοιπόν να το αξιοποιήσουμε και αυτό. Η Θάσος είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του νομού μας όσον αφορά το παραγωγικό του κομμάτι. Δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι. Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, ποιες είναι οι προτάσεις σας που μπορεί να αλλάξει το ρου των πραγμάτων σε σχέση με τη σημερινή διοίκηση, τα όσα έκαμε. Θέλω να άμεσα είμαι... έτσι. Ζητάω για άμεσα πράγματα. Τι θα πει άμεσα. Άμεσα το πρώτο 12μηνο. Τι έχετε στόχο, τον πρώτο. Α, το πρώτο 12μηνο. Δεν θέλω να πει τι θα κάνετε σε όλη τη θητεία σας. Γιατί η θητεία είναι μεγάλη. Και επειδή βλέπω ότι στα επιμελητήρια όχι μόνο είναι μεγάλη, η θητεία είναι και σαν το λάστιχο. Δεν ξέρω και πόσο κρατάνε αυτές οι θητείες σας. Ξεκινάμε για τα 3, για τα 4 και πάμε για 14. Εγώ δεν έχω ξαναδεί αυτά τα πράγματα που γίνονται με το επιμελητήριο. Δεν είναι, ξέρετε, και το πιο σοβαρό αυτό το οποίο συνέβη στη χώρα μας. Μιλάω για τις Καβάλες, έτσι. Μιλάω για τη χώρα μας. Μιλάτε για αυτούς που συμμετέχουν στο επιμελητήριο. Μιλάω ότι μια θητεία εγώ ξέρω τι είναι. Ξεκινάω εκεί και τελειώνω εκεί. Ωραία. Παράταση, δεν τα καταλαβαίνω. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, η παράταση έχετε δίκιο και έκανε και κακό στο επιμελητήριό μας. Στο συγκεκριμένο επιμελητήριο της Καβάλας έκανε αυτή η παράταση. Αντί για 4 χρόνια το κάνανε. Δεν εκπέμπει καλό 6. Μήνυμα, κύριε Ζεσίμου. Καθόλου καλό. Θέλω να σας πω δηλαδή όταν γίνονται εκλογές. Οι εκλογές είναι για ορισμένο χρόνο. Και ξέρουμε ότι ξεκινάνε τότε και τελειώνουν τότε. Ναι. Εντάξει, ελπίζω ότι δεν θα ξαναγίνει αυτό. Έτσι φαντάζομαι δηλαδή και εμείς σε πάση περιπτώσει... Εγώ δεν είμαι σε θέση να το απαντήσω αυτό που βάζετε. Τι να κάνουμε, στην Ελλάδα ζήνουμε ρε παιδιά. Να κάνουμε. Πρέπει να συμβαδίσουμε με την κατάσταση, δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι διαφορετικό. Εν πάση περιπτώσει,
Όσον αφορά τον τουρισμό, νομίζω το πιο σημαντικό θα ήταν, και αυτό το λέμε στο πρόγραμμά μας ξεκάθαρα, ότι πρέπει να ασχοληθούν ειδικοί με τον τουρισμό. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να στοχεύσουμε σε συγκεκριμένες αγορές και με συγκεκριμένο τρόπο. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν γίνεται αυτό. Τις αποφάσεις τις παίρνουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, θα μπορούσε να είναι ο πρόεδρος του επιμελητήριου ή ένας άνθρωπος, ένα μέλος του ΔΣ μέσα από το επιμελητήριο ή ένας δήμαρχος ή ένας σύμβουλος ή ένας περιφερειάρχης ή ένας αντιπεριφερειάρχης, οτιδήποτε. Παίρνουν διάφορες αποφάσεις, όχι κακές, όχι με κακή πρόθεση, αλλά τα αποτελέσματα αυτών των πράξεων, στις οποίες πράξεις, δράσεις, ξοδεύονται χρήματα, και τώρα μιλάω αποκλειστικά για το επιμελητήριο γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, πρέπει να έχουμε ακριβή τα αποτελέσματα των δράσεων. Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα θα πρέπει να λέμε ή θα ξαναπροσπαθήσουμε σε αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο ή θα δώσουμε περισσότερα χρήματα ή δεν θα πάμε καθόλου και ούτε καθεξής. Σήμερα πηγαίνουμε τυφλά σε διάφορες εκθέσεις και λαμβάνουμε διάφορα μηνύματα από διάφορους, όπου τελικά κανείς δεν ξέρει ποιο είναι το αποτέλεσμα. Είναι καλές οι προθέσεις, αλλά δεν ξέρω ποιο είναι το αποτέλεσμα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε στόχευση. Εσείς, κατά τη γνώμη σας, ποιες είναι εκθέσεις που κακώς πηγαίνουμε σήμερα σαν επιμελητήριο και θα πρέπει ή να μην πηγαίνουμε σε αυτές ή να πηγαίνουμε σε κάποιες άλλες? Κοιτάξτε να δείτε. Έχετε κάτι συγκεκριμένο ή το λέτε αόριστα? Το πηγαίνουμε τυφλά, είναι κάτι αόριστο, ξέρω. Προσέξτε να δείτε. Στην Κωνσταντινούπολη πρέπει να πηγαίνουμε, στο Λονδίνο πρέπει να πηγαίνουμε. Εγώ ρωτάω συγκεκριμένα παράδειγμα. Κάποιες εκθέσεις που ξέρω. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Θέλω να τα κάνουμε λίγο πιο επαγγελματικά, διότι είμαστε επαγγελματίες και ξέρουμε να δουλεύουμε στο χώρο μας επαγγελματικά και έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε και το επιμελητήριο. Αν σας πω εγώ την προσωπική μου άποψη, που εγώ δεν είμαι tour operator, δεν είμαι πράκτορας ταξιδιωτικών γραφείων. Ναι, αλλά εδώ καταθέτετε δημοσίως και μου λέτε ότι πάμε στα τυφλά. Και σας ρωτάω, τι σημαίνει αυτό? Σας ξαναλέω λοιπόν. Ραντεβού στα τυφλά, θα τι πάμε σημαίνει? Σε μία έκθεση στην Κωνσταντινούπολη. Για παράδειγμα. Θα είναι τους επόμενους μήνες. Θα έρθει μπροστά μας. Δεν θα πει κανείς να μην πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Να πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί είμαστε και σοβαροί. Δεν μπορούμε ό,τι έγινε στο παρελθόν να το ισοπεδώσουμε σήμερα. Βεβαίως και στην Κωνσταντινούπολη θα πάμε, και στη Σόφια θα πάμε, και όπου χρειαστεί θα πάμε, και όπου μας ζητηθεί θα πάμε. Εκεί όμως που θα πάμε, θα πρέπει να αποκτήσουμε ένα αποτέλεσμα. Το οποίο αποτέλεσμα ή θα το επεξεργαστούμε και θα πούμε από την Κωνσταντινούπολη που πήγαμε, φέραμε τόσους ανθρώπους εξαιτίας της έκθεσης. Είναι ικανοποιητικό? Αν είναι ικανοποιητικό, να πάμε τρεις φορές στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί να πάμε μία? Κύριε Ζησίμου, να βοηθήσω λίγο την κουβέντα σε κάτι και ενδεχομένως και τη σκέψη σας για το μέλλον. Αυτή τη στιγμή η Θάσος, κατά γενική ομολογία, δεν πάσχει στο να φέρουμε τουρίστες. Το δίμηνο δηλαδή να τους διώξουμε. Πάσχει στην ποιότητα. Μπράβο. Δηλαδή θέλουμε στη Θάσο να φέρουμε κόσμο, τον οποίο όταν θα κάνουμε ταμείο, γιατί υπάρχουν. Δείτε τις μετρήσεις στο επιμελητήριο, τι λεφτά αφήνει ο κάθε τουρίστας. Το ταμείο να έχει μεγαλύτερο μέσο όρο. Πού τις έχουμε δει αυτές τις μετρήσεις? Καταρχήν τις έχουμε παρουσιάσει εδώ και στην εκπομπή. Ποιοι? Ήρθε εδώ ο πρόεδρος του επιμελητηρίου και την παρουσίασε στον κόσμο. Εμείς δεν το ξέρουμε. Μετά αυτό. Την παρουσίαση του. Τότε δεν ήσασταν στην Καβάλα, κύριε. Όχι, συγγνώμη. Αν μου λέτε. Σαν μέλος του ΔΣ δεν έπρεπε να το έγινε έχω. Έγινε εκεί πρώτα παρουσίαση, δεν έγινε? Προσέξτε να δείτε. Θα έπρεπε να το έχω εγώ και θα έπρεπε να είναι γνωστό και στα 10.500 μέλη. Θα έπρεπε δηλαδή κάπου να αναρτηθεί. Δεν είναι μέσα στη σελίδα του επιμελητηρίου αυτή η έρευνα? Όχι. Δεν είμαι πρόκειτο να το δω. Σας το λέω, δεν είναι. Αλλά δημοσιεύτηκε. Ούτε αυτή, το ούτε είδα σε όλες τις εφημερίδες εγώ γραμμένα. Τα βρήκα παντού. Λοιπόν, εγώ ή οποιοδήποτε από τα 10.000. Τώρα προσπαθείτε να κάνετε αντιπολίτευση. Ένα πράγμα ίσονος σημασίας. Δηλαδή, όχι, δεν είναι ίσονος. Είναι μείζονος. Είναι ίσονος. Ένα θέμα το οποίο δημοσιεύεται σε όλο τον τύπο. Γίνονται τηλεοπτικές εκπομπές. Γίνονται παρουσιάσεις και μιλάτε, εγώ δεν το έχω δει. Σημαίνει δεν ήσασταν στην Καβάλα, με συγχωρείτε κύριε Ζησίμου. Ενδεχόμενα να μην ήμουν στην Καβάλα, δεν κατάλαβα Πεκίνο. Δηλαδή. Ναι, αλλά αυτό το μπορεί να ήμουν και στο Πεκίνο, γιατί έπρεπε να ήμουν. Δεν είναι κακό όμως. Δεν θα έπρεπε δηλαδή να ανατρέξω. Ότι δεν το ξέρω αυτό που λέτε. Συγγνώμη, δεν θα έπρεπε να ανατρέξω. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει διαφάνεια στο επιμελητήριο να ανατρέξω ένα μήνα πίσω, ένα δηλαδή, χρόνο πίσω, δύο χρόνια πίσω. Έγινε ότι διαφάνεια σημαίνει ότι έγινε κάτι κρυπτό, κύριε. Όχι, δεν σημαίνει αυτό διαφάνεια. Δεν κάνετε λάθος. Διαφάνεια σημαίνει ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορώ να έχω πρόσβαση στα πάντα. Αυτό σημαίνει. Δηλαδή τώρα δεν μπορείτε να το βρείτε, μου λέτε αν θέλετε. Εσείς μπορείτε. Το έχω και εδώ μέσα. Αφού το παρουσίασα στην εκπομπή σας. Εάν το παρουσίασετε στη δικιά σας εκπομπή,
Πολύ ωραία. Καλά κάνετε και το έχετε. Σε αλλού εκπομπή δεν υπάρχει μέσα σε κανένα. Στην πρωινή θα τα πάρουμε τον Νίκο το γενικό που να σας το δώσει αύριο. Κοιτάξτε να δείτε, δεν γίνεται έτσι. Τα σλομονόματα όμως. Δεν λειτουργεί έτσι το επιμελητήριο. Ούτε μέσα από το γενικό που λέω τον Νίκο και την πρωινή. Μα σας λέω, ούτε το μέσα όλοι, από το τάμπλετ. Το ζήτησαν, το πήραν όλοι κύριε. Έτσι. Δηλαδή θέλαμε ένα αντίγραφο. Ξέρετε για πόσες έρευνες μιλάμε. Κατά καιρούς. Γιατί τώρα πιαστήκαμε από μία. Ξέρετε για πόσα μιλάμε. Για πόσες έρευνες μιλάμε. Για πάρα πολλά. Να τις βάλω πόσες είναι. Τα οποία γίνονται κατά καιρούς, παρουσιάζονται κατά καιρούς και εξαφανίζονται. Διότι δεν υπάρχουν πουθενά αναρτημένα. Αυτό ακριβώς είναι αυτό που θέλουμε να αλλάξουμε και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γελάτε. Αν ανοίξετε γιατί... το site μέσα, ναι. θα δείτε διάφορα άρα από το 2011. Άρα λοιπόν μου λέτε ότι πρέπει να βελτιώσουμε λοιπόν, το πρέπει... site του επιμελητηρίου. Κανονικά. Άρα δεν το ερωθείτε σωστά, δεν το διατυπώνετε σωστά. Ότι θα πρέπει να φτιάξουμε το site ώστε να πάσα στιγμή εγώ που ήμουν στο Πεκίνο να ανοίγω και να τη βλέπω να τη διαβάζω. Αυτό μου λέτε. Και αυτό. Okay, αυτό μου λέτε. Τι άλλο μου λέτε. Πώς, σε ένα επιμελητήριο που έχει δώσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να ονομάζεται, μπήκε σε ένα πρόγραμμα ψηφιακό επιμελητήριο, εάν αυτό δεν υπάρχει μέσα, τι νόημα δεν έχει, διαφωνώ για ποιο αυτό, λόγο να μιλήσουμε. Σε αυτό δεν πρέπει να διαφωνώ. Γιατί και μάλιστα, προσέξτε, ανά πάσα στιγμή πρέπει εγώ να θέλω να το κατεβάζω και να το βρίσκω όπου και αν βρίσκομαι στον κόσμο. Βεβαίως. Δεν πρέπει ένας από τα μέλη μας που έχει ενοικιαζόμενα δωμάτια, μικρά ξενοδοχεία, δεν πρέπει να βλέπει ανά πάσα στιγμή τα ποσοστά που ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν από την κάθε χώρα που επισκέπτονται τη Θάσο. Δεν θα έπρεπε να τα βλέπει όλα αυτά. Θα έπρεπε να ανατρέξει, να πάει δηλαδή στο κανάλι σας ή στο site σας ή στο site μιας εφημερίδας ή ενός περιοδικού για να βρει αυτά που θα έπρεπε να βρει στο δικό του χώρο. Αυτό ακριβώς είναι που εμείς θέλουμε να κάνουμε. Αυτό ακριβώς είναι για το οποίο μιλάμε σήμερα και διεκδικούμε. Μάλιστα. Πράγματι, βλέπω τώρα εδώ τη σελίδα του επιμελητηρίου που δεν υπάρχει έρευνα εκθετών κτλ. Τώρα δεν μπορώ βέβαια να την ψάξω κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη τη σελίδα. Ελπίζω όμως αυτό που λέτε να είναι έτσι και δυστυχώς το αποδέχομαι. Δεν έχει πολλά. Και οφείλω να το αποδεχτώ κιόλας, αλλά δεν έχετε και λόγο να μην το διατυπώσετε. Να επανέλθω όμως στο άλλο. Πώς λοιπόν θα τσιμπήσουμε αυτό το νευραλγικό, δηλαδή να έρθουν εδώ τουρίστες οι οποίοι θα κάνουν άλλο λογαριασμό. Μου ζητάτε πάλι να μιλήσουμε για ερασιτεχνισμό. Ερασιτεχνισμός είναι ένας δημοσιογράφος να αποφασίζει σε ποια έκθεση θα πάμε ή ένας επιχειρηματίας τροφίμων να αποφασίζει ποιους τουρίστες θα φέρουμε και ποιους δεν θα φέρουμε. Όχι, μιλάω για τον ποιοτικό τώρα. Εγώ δεν πάω να θα σας πω, θα σας πω. Αυτό δεν πάσχουμε, τον ποιοτικό πάσχουμε. Ωραία. Εμείς λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι την επόμενη μέρα να καλέσουμε όλους αυτούς που έχουν σχέση άμεση με τον τουρισμό, οι οποίοι είναι μέλη μας. Και όλους αυτούς οι οποίοι μπορούν να έχουν τις τεχνικές ικανότητες να μας βοηθήσουν σε αυτό, που είναι έξω από το δικό μας το τομέα. Εταιρείες δηλαδή, οι οποίες δουλεύουν με διοργανώσεις εκθέσεων, με παρουσιάσεις εκθέσεων κ.ο.κ. Από αυτούς λοιπόν θα απαιτήσουμε, εμείς έχουμε τη διάθεση να ξοδέψουμε για το τουριστικό προϊόν, αλλά από αυτούς όμως θα απαιτήσουμε να μας φέρουν αποτελέσματα απτά. Και πραγματικά. Και όχι μόνο να μας κάνουν παρουσίαση, αλλά να τα βλέπουν και τα μέλη μας για τα οποία έχουν πληρώσει για αυτό το πράγμα. Ναι, εσείς μιλάτε δηλαδή για εξειδικευμένους συμβούλους οι οποίοι θα κάνουν. Τι, δεν το κατάλαβα τώρα αυτό. Μπορείτε λίγο να το εξειδικεύσετε. Θα σας το πω. Αυτό είναι καταρχήν να σας πω ότι είναι κλασική περίπτωση των περισσότερων επιμελητηρίων που έχουν σχέσεις με τον τουρισμό. Όπως είναι Κυκλάδες, Δωδεκάνησα κ.ο.κ. Κρήτη κτλ. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν που είναι επαγγελματίες στον τουρισμό και καλά θα κάνουμε να μάθουμε από αυτούς γιατί έχουν ένα know-how πολύ καλύτερο από το δικό μας και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό. Και η Κρήτη, αν θέλετε, έχει ένα πολύ καλύτερο από εμάς. Η Κρήτη, σας το είπα. Λοιπόν, και η Αθήνα μαζί, μπορώ να σας πω. Λοιπόν, από αυτούς λοιπόν μπορούμε να μάθουμε πώς λειτουργούν. Αυτοί λοιπόν λειτουργούν επαγγελματικά. Πρώτον, προσπαθούν, γιατί το επιμελητήριο είναι ένας θεσμός που πρέπει να κινείται και στα πλαίσια της τοπικής αυτοδιοίκησης, στα πλαίσια του κράτους και στα πλαίσια όποιων άλλων φορέων βρίσκεται εδώ. Στη συνεργασία, έτσι. Δηλαδή από κοινού να έχει κοινά βήματα. Από κοινού, με την ακριβώς. Προβολή μέσω της περιφέρειας, πώς κάνει το βηματισμό της. Ακριβώς. Των Δήμων, γιατί έχει και τέσσερις Δήμους, άρα παράλληλα με τους τέσσερις Δήμους θα πρέπει να υπάρχει ένας κοινός βηματισμός για κάποια πράγματα. Και ούτω καθεξής. Αυτά είναι, και δεν έχουμε άλλα. Όχι, δεν έχουμε. Πώς δεν έχουμε άλλα. Όλα αυτά καταλήγουν σε ένα αποτέλεσμα τα οποία θα πρέπει να επεξεργαστεί. Και ότου. Ωραία. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα επεξεργαστεί κάποιος επιστήμονας που είναι πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Αυτός όμως δεν θέλει μόνο να πάρει χρήματα από εμάς, πρέπει να μας φέρει και τα αποτελέσματα. Και πάνω εκεί θα κριθεί και αυτός και εμείς και το αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Άρα θα έχουμε πρόσληψη λοιπόν κάποιου ειδικού συμβούλου, ας πούμε, πάνω στα ζητήματα αυτά. Και ειδικού συμβούλου. Έχουμε και τα μέλη μας, έχουμε και τους ειδικούς συμβούλους που θα περιμένουμε τα αποτελέσματα. Αυτό λοιπόν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιος ειδικός σύμβουλος πάνω σε κάποια θέματα. Εγώ δεν γνωρίζω κάποιον. Έχει το δικαίωμα ο πρόεδρος να ορίζει ειδικό σύμβουλο, να τον πληρώσει εννοώ. Ο πρόεδρος γιατί να τον ορίσει. Το είναι το ΔΣ. Συμβούλιο, το διοικητικό, το πρόεδρος, το διοικητικό συμβούλιο. Βεβαίως. Μπορεί να αναθέτει μια εργασία, πώς αναθέτει να φτιάξει την έκθεση στην Ανούγκα στη Γερμανία και στο Παρίσι. Σε ποιους τομείς πρέπει να γίνει αυτό, εκτός στον τουρισμό. Ορίστε. Πρέπει να γίνει στον τουρισμό και σε ποιους άλλους τομείς αυτό, κύριε Ζήση μου. Θα μπορούσε να γίνει και στο κομμάτι της. Στα πλαίσια της εξωστρέφειας, της προώθησης των προϊόντων μας και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Φαντάζομαι αφορά αυτό και τα αγροτικά προϊόντα, γιατί ξέρετε ο Νέστος έχει οι πολίτες μια μεγάλη αγωνία. Ναι, ο Νέστος είναι και η. Και η περιοχή κάτω της, της Ντούζλας. Είναι και η Θάσος. Με τις ελιές, βεβαίως. Το μέλι. Βεβαίως. Το μέλι, ξέρετε, μας το παίρνουν όμορφα και ωραία. Το παίρνουν οι Ιταλοί, μας το συσκευάζουν και μας το πουλάνε χρυσό. Και λένε, ωραία. Τι ωραία συσκευασία. Πάρτε την. Ναι, έχουμε όμως εταιρείες που συσκευάζουν μέλι στην Καβάλα, να σας ενημερώσω. Θα μπορούσαμε λοιπόν να προωθήσουμε αυτό το προϊόν. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε. Και μην το ξαναγοράζουμε χρυσό έτσι. Γιατί όταν το πας στην Ιταλία και το παίρνεις πίσω. Σωστά. Αν το πουλήσεις το κιλό τόσο, πόσο το παίρνεις το κιλό, κύριε Ζήση μου. Σωστά. Συμφωνώ μαζί σας. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους επιχειρηματίες και να τους συστρατεύσουμε και να τους προστατεύσουμε, ούτως ώστε να τους καθοδηγήσουμε στην εξωστρέφεια. Τι είναι εξωστρέφεια? Μέχρι τώρα η λέξη εξωστρέφεια αναφέρονταν κατά κύριο λόγο στις αγορές του εξωτερικού. Εμείς ενδεχόμενα και γιατί σε πολλές εκθέσεις ήταν, θεωρώ ότι ήταν εκθέσεις αναψυχής, ήταν ένα βολικό να υποτίθεται να μαζεύουμε μερικές επιχειρήσεις και να πηγαίνουμε στο εξωτερικό. Ποια ήταν τα αποτελέσματα, κανείς ποτέ δεν μας τα είπε. Κατά τον ίδιο τρόπο με τον τουρισμό, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, θα κουράσει. Υπάρχει όμως μια ολόκληρη αγορά 11 εκατομμυρίων που είναι η ελληνική αγορά. Τι κάναμε εμείς εκεί για τα καβαλιώτικα προϊόντα, πώς προωθήσαμε τον ομό Καβάλας στην Αθήνα, πώς προωθήσαμε τον ομό Καβάλας στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στη Θεσσαλία και ούτω καθεξής. Δεν νομίζω να κάνουμε και πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν τι κάναμε, αφήσαμε την εσωτερική αγορά που στο κάτω-κάτω ήταν και πιο εύκολο να εισέλθουμε, πιο εύκολα θα λέγαμε τι είναι η Καβάλα. Η Καβάλα έχει περίοπτη θέση μεταξύ των πόλεων στην περιφέρεια. Είναι γνωστή, όλοι ξέρουν ότι είναι όμορφη. Το ίδιο για τη Θάσο. Έχουν πολύ όμορφες εικόνες για τη δική μας περιοχή. Το εκμεταλλευτήκαμε. Θα πρέπει να το κάνουμε και αυτό. Εκεί λοιπόν, και εκεί μάλλον πρέπει να εστιάσουμε. Θα σταματήσουμε τις εκθέσεις στο εξωτερικό για να προβάλλουμε τα προϊόντα μας. Όχι, δεν θα τις σταματήσουμε. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν μπορεί να πηγαίνει το επιμελητήριο σε μια έκθεση στο εξωτερικό και να συμμετέχουν 2 ή 3 επιχειρήσεις. Να μην πάει καθόλου. Δεν γίνεται αυτό. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει ένας κοινός βηματισμός και να γίνει ένα πολύ μεγάλο οργανωμένο περίπτερο και να είναι μαζί και το επιμελητήριο Βεβαίως. Και η Δήμη και η Περιφέρεια, μοιραζόμαστε τα έξοδα και αυξάνουμε τη δυναμική όλοι μαζί? Είναι εφικτό αυτό, πιστεύετε? Και εφικτό είναι και γίνεται. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν τα αποτελέσματα. Και αν δεν υπάρχουν, και να σας πω και κάτι άλλο, γιατί δεν υπάρχουν αποτελέσματα? Γιατί κανείς δεν δέχεται να πάρει την ευθύνη. Υπάρχει κίνδυνος, παραδείγματος χάρη, κύριε Σίμουνα, εσείς πρόεδρος. Αν τα έχετε σπάσει με τη Θράκη σε 1000 θέματα, και όταν θα έρθει η ώρα να πάτε όλοι μαζί, να σας πει ο πρόεδρος της Ροδόπης ή της Ξάνθης ή του Εύα. Άντε, εσύ μου πάνε μόνος, άσε μας. Δεν θέλω να πάω μαζί σου, γιατί τα έχουμε τσουγκρίσει. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, ξέρετε. Λοιπόν, αν, αν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, λοιπόν, τότε είναι πιθανό, όλα είναι πιθανά σε αυτή τη ζωή. Αν υπάρχουν λοιπόν αυτά τα ενδεχόμενα, εμείς δεν θα το επιτρέπαμε, αλλά αν τελικά γινότανε, εμείς θα το καταγγέλαμε. Θα το καταγγέλαμε και θα επιδιώκαμε τη συνεργασία. Δεν καταλαβαίνω όμως τι νόημα έχει αυτό. Θα μπορούσα να συμπράξουμε με πολλούς ακόμα. Γιατί οι ΣΕΡΕΣ δηλαδή είναι κάπου αλλού, δεν είναι στην ελληνική επικράτεια. Γιατί πρέπει εμείς όλοι και καλά να συμπράξουμε με την Κομωτινή και όχι με τις ΣΕΡΕΣ. Και όχι με το Κελκής και όχι με τη Θεσσαλονίκη. Σας το βάλα στο πλαίσιο σαν περιφέρεια. Καταλάβατε. Δηλαδή, γιατί να μην συμπράξουμε. Αν πάμε περιφέρεια, αυτό εννοούσα. Προσέξτε, γιατί όχι να μην συμπράξουμε σε κλαδικές εκθέσεις. Πριν είπατε ένα παράδειγμα, το μέλι. Πιθανό να υπάρχει μια έκθεση που να είναι μόνο μέλι και να βρίσκεται κάπου στον κόσμο. Γιατί λοιπόν να μην συμπράξουμε με άλλα επιμελητήρια που έχουν παραγωγή μελιού και να πάμε εκεί? Αυτό σημαίνει πολιτική. Σημαίνει ότι έχω ιδέες. Σημαίνει
ότι σκέφτομαι για να πάω μπροστά, έχω οράματα. Ναι. Αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς και να αφήσουμε τα τετριμένα και τα εύκολα. Εδώ ρωτάει ο τηλεθεατής μας από το 2006, είναι μέλος του επενδυτήριου. Αλήθεια, τι προτάσεις έκανε? Νομίζω τα βάλαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Έκανα ένα αναλυτικό απολογισμό και ζήτησε τις προτάσεις σχεδόν ανά έτος, αγαπητέ Αριστοτέλη. Το λέω έτσι στον τηλεθεατή μας, ο οποίος εδώ δημόσια έκανε το ερώτημα, για να μην αφήνω και παράπονο σε κανένα τηλεθεατή ότι δεν συμμετέχουν τρόπον τεινά, βέβαια, στην κουβέντα αυτή. Ξέρετε τι θέλω κλείνοντας. Εδώ θα κάνουμε την ίδια κουβέντα μετά το πέρας θητείας. Στη σελίδα αυτή που έχετε γραμμένη, να μου πείτε ότι εγώ, κοιτάξτε, έκανα 1, 2, 3, 4. Ποια θα βάζετε ως προτεραιότητα ότι θα ήσασταν ικανοποιημένος αν τα είχατε πετύχει για το επιμελητήριο και για τον νομό Καβάλας? Καταρχήν, το πρόγραμμά μας είναι εξαιρετικά αναλυτικό. Αυτό σημαίνει ότι είναι και δεσμευτικό. Άρα λοιπόν δεν θέλω να περιορίσω σε τίποτα από αυτά που γράφω μέσα. Αυτό που θέλω όμως να πω και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλα ξεκινάνε από τα ζητήματα της αρχής, είναι ότι το επιμελητήριό μας θέλω να είναι δίκαιο. Θεωρώ και εγώ και πρώτα απ' όλα η αγορά θεωρούμε ότι το επιμελητήριο δεν είναι δίκαιο. Βοάει η αγορά ότι το επιμελητήριο δεν είναι δίκαιο. Πρέπει λοιπόν να είναι ανοιχτό σε όλους και για όλους και να είναι δίκαιο. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα, στην τελευταία θητεία, 14 μέλη από το ΔΣ εισέπραξαν από τα ταμεία του επιμελητηρίου περίπου 200.000 ευρώ. Αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Πρέπει λοιπόν αυτό να σταματήσει. Δεν ξέρω αν πώς θα το χαρακτήριζε κάποιος. Έχουμε ακούσει... Σε πόσο διάστημα έγινε αυτό? Στην τελευταία θητεία. Στα 5 χρόνια, έτσι. Ναι, δεν ξέρω. 5-6 το σέλι. Γιατί έγινε επέκταση θητείας, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Σωστά, σωστά. Πάντως, επειδή έχουν όλοι ισχυρίζονται ότι είναι ανιδιοτελής η παρουσία τους στο επιμελητήριο, τελικά είναι η ανιδιοτέλεια είναι λιγάκι σχετική. Προσέξτε, δεν λέω ότι δεν είναι νόμιμα αυτά που πήρανε. Δεν ισχυρίζουμε, μάλλον, διαδικασία, το δεν θέλω να ισχυριστώ επουδενή ότι δεν είναι νόμιμα. Όμως, όλα αυτά τα χρήματα και πολύ περισσότερα θα έπρεπε να μοιράζονται με τον ίδιο τρόπο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Σήμερα το μεσημέρι, στο δικό σας το κανάλι, υπήρχε μια συζήτηση για τον τουρισμό. Σε αυτή τη συζήτηση, λοιπόν, ήταν ένας σύμβουλος δικός μας και ένας σύμβουλος από την άλλη παράταξη της απερχόμενης διοίκησης. Προσπαθούσε, λοιπόν, να μας πείσει ο σύμβουλος ότι κάνει κάποιες δράσεις, δεν χρειάζεται να έρθουμε σε λεπτομέρειες, δράσεις συγκεκριμένες πάνω σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Και τελικά τι αποδείχθηκε? Ότι όλες αυτές οι δράσεις, οι οποίες καλώς γινότανε, δεν είπε κανείς ότι γινόταν, καλώς γινότανε και καλώς δοθήκαν τα λεφτά, αλλά δοθήκαν μόνο στο δικό του το τουριστικό γραφείο. Δηλαδή γινόταν δράσεις μέσα από το επιμελητήριο μόνο για το δικό του τουριστικό γραφείο? Γινότανε για μια συγκεκριμένη πράξη, για ένα συγκεκριμένο τουριστικό γραφείο. Συγγενικό, νομίζω το ίδιο δεν έχει σημασία. Πάση περιπτώσει, ήταν για ένα. Αυτό είναι το διατάφτα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ο κόσμος, τα μέλη μας, θεωρούν ότι το επιμελητήριο δεν είναι δίκαιο. Πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό. Άμα ξεκινήσουμε από αυτό και αν πείσουμε τον κόσμο μας ότι είναι διάφανο και δίκαιο και μπορεί όλες τις αποφάσεις του ΔΣ, όλες τις αποφάσεις δικού της επιτροπής, όλες τις έρευνες που κάνουμε, όλες τις μελέτες, όλα τα business plan που εμφανίζονται σε εμάς, τα βλέπουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο που λέτε κι εσείς, όντως τα βλέπουμε. Τι νόημα έχει όταν το χρειαστώ μετά από ένα χρόνο να το επεξεργαστώ, τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να παρακαλέσω ένα φίλο μου ή ένα κολλητό μου μέσα από το επιμελητήριο για να τα ξαναδώ? Ή πρέπει να αντρέξω σε εφημερίδες όταν το επιμελητήριο είναι το δικό μου σπίτι? Ξέρετε πώς χαρακτήριζε το επιμελητήριο ο απερχόμενος πρόεδρος, ο Άγγελος Τσατσούλης? Το σπίτι του επιχειρηματία. Μάλιστα, λοιπόν. Δεν πρέπει λοιπόν σε αυτό το σπίτι να έχουμε πρόσβαση? Κύριε Ζωσίμου, καλή επιτυχία. Εύχομαι στις λίγες αυτές μέρες και ώρες να πείσετε αυτούς οι οποίοι έχουν μείνει αναποφάσιστοι, για το είπα και προχθές. Υπάρχουν αναποφάσεις, αν το ξέρετε. Δεν έχουν όλοι πιστεί. Και σε εσάς και στο συνδυασμό σας όλους, τα παιδιά τα οποία δίνουν τη μάχη. Κάποιοι οποίοι μάλιστα τους βλέπω είναι και για πρώτη φορά υποψήφοι, και αυτό είναι ευχάριστο. Να υπάρχουν νέα παιδιά, να υπάρχει νέο αίμα. Πάντα ανανέωση είναι καλή, κύριε Ζεσιμού. Κοιτάξτε, η λέξη ανανέωση τώρα δεν ήταν τυχαία, καθόλου τυχαία. Και από τα μέλη μας
που έχουμε μέσα στο συνδυασμό υπάρχει μια τεράστια ανανέωση. Εμείς έχουμε τους ανθρώπους για να κάνουμε όλο το πρόγραμμά μας ή όσο μας επιτρέψουν οι άλλες συνθήκες που δεν έχουμε σχέση με αυτές να το κάνουμε εφικτό. Θα κάνουμε τα πάντα, θα είμαστε εδώ για τα 10.500 μέλη, θα είμαστε εδώ ενωμένοι και θα ήθελα να σας πω ότι όποιος θελήσει να διεκδικήσει ρόλο στο νέο επιμελητήριο που θα φέρουμε, θα τον έχει. Από όποιο συνδυασμό και αν είναι, ό,τι και αν πρεσβεύει. Λοιπόν, κύριε Ζησίμου, να είστε καλά. Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κυρίε και κύριοι, εδώ έφτασε στο πέρας. Να πούμε βέβαια ότι βγάλαν τα συμπεράσματα οι πολίτες, οι τηλεθεατές για αυτές τις εκλογές του επιμελητηρίου. Θα είμαστε εδώ την επόμενη εβδομάδα για να σχολιάσουμε και ποια είναι η τιμιγορία. Ευχές για ένα καλό ξημέρωμα.